καλό μεσημέρι. Σας μιλάει η φωνή των παραμένοντων, πώς το λέγαμε στο στρατό, οι παραμένοντες. Των παραμένοντων ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ 24. Σήμερα έχουμε να σας κάνουμε σοβαρές καταγγελίες. Διότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Κοντεύουν να ολοκληρωθούν 2 εβδομάδες. Οι άλλοι κάνουν τουρισμό στην Ολλανδία. Και εμείς είμαστε εδώ. Και εκτός το ότι κάνουμε καθημερινά εκπομπές, στηρίζουμε το site αυτό που τις μέρες τούτες έχει ξέφρενο ρεπορτάζ. Παίχτες έρχονται, παίχτες φεύγουν, διαρκείας κινούνται, φιλικά γίνονται, κληρώσεις έχουμε. Χαμός στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Μας γλεντάει ο Μίχελ. Ο Μίχελ μας γλεντάει, λέει ότι γουστάρει. Πουλάει τρέλα στον ρεπορταζιακό λαό του ΠΑΟΚ. Και οι άλλοι από εκεί, οι φιάκες, οι τουρίστες, αυτοί που ζουν το μύθο τους στην Ολλανδία, live your myth in Holland, βγάζουν προς τα έξω μία εικόνα καθημερινά ότι κουράζονται, ότι βασανίζονται, ότι θυσιάζουν τον προσωπικό τους χρόνο για τη δουλειά, που δεν είναι δουλειά, είναι λειτουργήμα. Πρέπει να αποκαταστήσουμε την τάξη, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Και δεν μπορεί, ενώ έχουν σαν τόλιδες κουκλεντέδες που είναι, κάνει τις διακοπές τους, έχουν πάει στην Κέρκυρα, έχουν πάει στην Πάργα, ο άλλος έχει πάει στη Μύκονο, ο Γκρατσιάνο Πελέ των φτωχών, τι των φτωχών, των ρακένδιτων, έτσι. Ναι. Και θέλουν και όταν γυρίσουν να πάρουν και άλλη άδεια. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Κάποια στιγμή αυτά τα στελέχη του ΠΑΟΚ 24, η πραγματική ψυχή του ΠΑΟΚ 24, Νίκος Μοσκοβίτης, Ελένη Μπούντου, Αγάπη Γαβριλίδου. Έχω να δηλώσω, Άκης Αχισλόγλου, ότι χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά. Εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά, ναι, ξεκάθαρα. Ναι, καλά. Μπορείς χωρίς αυτά τα αφεντικά, αυτό είναι το μόνο δεδομένο, έτσι. Ουδείς αναντικατάστατος, δεν θα πάρουμε μυρωδιά. Εδώ άλλος χαιρετούσε το λαό του χθες, ρε. Γιατί γυρνάει και θα πάει και έχει μια άδεια μέχρι την Κυριακή. Εντάξει. Ο νεαρότερος εκ των συναδέλφων που είναι εκεί. Εντάξει, και χαιρετούσε το λαό του από την κάμερα, γιατί φεύγει και στεναχωριέται. Θα γυρίσει έπεσε πίσω. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα κινηθούμε με την εκπομπή. Να σου πούμε το εξής. Καταρχήν, μείνετε συντονισμένοι. Η ώρα είναι 12:15. Σήμερα στη μία είναι η κλήρωση της φάσης της προκριματικά. Τα λέμε ακόμα. Τρίτα προκριματικά. Είναι η φάση πριν τα play-off. Τρίτος προκριματικός γύρος, ναι. Ναι, του Champions League. Εκεί όπου φυσικά αγωνίζει το ΠΑΟΚ, που σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε να το συνηθίζουμε. Η φράση Champions League, ναι, ναι, είναι συνώνυμη πλέον με αυτή την ομάδα, με την κορυφαία ομάδα της Βόρειας Ελλάδας. Κάποια στιγμή θα έρθει και η ώρα. Μπορεί να είναι και πολύ σύντομα αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου, που θα παίξει και ο Μίλους. Το Μίλους ακόμα δεν το λέμε, είναι μια περίεργη λέξη. Αλλά νομοτελειακό είναι. Κάποια στιγμή θα γίνει. Τουλάχιστον μιλάμε για Champions League, έτσι. Στη μία είναι η κλήρωση. Θα την παρακολουθήσουμε παρέα ζωντανά, εδώ, συντονισμένη. Είναι η ώρα που συνήθως έχουμε και κάποιον παίχτη, άρα πολύ πιθανό να έχουμε δηλώσεις. Νομίζω ότι σήμερα λογικά οι όποιες δηλώσεις θα πάνε μετά την κλήρωση. Δηλαδή να τελειώσει η κλήρωση και ο παίχτης να μιλήσει και γι' αυτό, υποθέτω. Ναι, δεν ξέρω, έτσι, αν είναι και κανένας άλλος εκεί άνθρωπος του ΠΑΟΚ που θα μπορούσε να μας πει δύο κουβέντες. Ναι. Την επίσημη θέση του δικεφάλου για την κλήρωση που θα γίνει. Έτσι. Ναι, που γενικά να με δούμε τις επίσημες θέσεις του δικεφάλου να πρέπει να κρατάμε και μια πιο έτσι. Πώς το λένε. Για αρχή, μήπως να πιστεύουμε το αντίθετο. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά να έχουμε μια. Για να είμαστε καβατζωμένοι. Ναι, να έχουμε μια καβάτσα από πίσω. Ας πούμε ότι ο ΠΑΟΚ λέει αυτό, τελείωσε. Μην το έχουμε δηλαδή και πολύ, πολύ στάνταρ, ναι, το τι γίνεται. Υπάρχει το θέμα του Βαρέλα. Υπάρχει το φιλικό αύριο. Έχει 1000 πράγματα που γίνονται από τα τελευταία 24 ώρα και με αφορμή το. Εγώ νομίζω ότι κλήρωση, ο κόσμος του ΠΑΟΚ περισσότερο αυτή τη στιγμή ενδιαφέρεται να μάθει αντίπαλο. Και επίσης και αν το πρώτο μάτς είναι εντός ή εκτός. Διότι πολλοί κόσμος, ναι, ναι, κυριολεκτικά έχει πρόβλημα στην οικογένειά του, ρε φίλε. Ναι. Έχει τη γυναίκα η οποία δικαιολογημένα μέχρι ενός σημείου. Λέει, ποιο ταξίδι βολεύει πιο πολύ, ποιο είναι πιο εύκολο. Δεν το λέω μόνο ταξίδι. Το λέω και ημερομηνιακά. Γάσε τώρα, Κωνσταντινούπολη δεν είναι για να πας προς τα κιάσου. Ακούς. Δεν λέω μόνο αν θα είναι το ταξίδι στο Βέλγιο ή αν θα είναι στην Τουρκία. Λέω αν θα είναι τη μία Τρίτη ή Τετάρτη ή την άλλη Τρίτη. Ναι, ρε παιδί, εννοείται. Ακόμα και η μέρα παίζει ρόλο και σίγουρα το αν το μάτς είναι το πρώτο εντός ή το δεύτερο εντός. Ναι, θα τα μάθουμε. Για να θα δούμε, θα αυτά να σήμερα κανονίσουμε τις διακοπές μας. Έτσι, ναι. Θα τα μάθουμε εκεί. Εδώ ο άνθρωπος ο άλλος, να πούμε, γεννάει η γυναίκα του και σου λέει,
Σου λέει η γυναίκα, ρε φίλε, εδώ γεννάμε. Δεν ξέρω σήμερα ή αύριο θα με πιάσουν οι πόνοι και εσύ έχεις τον ταλγά σου. Πότε παίζει ο ΠΑΟΚ? Κι όμως, κοπελιά, εφόσον είσαι τόσα χρόνια με αυτό το παλικάρι, εφόσον τον παντρεύτηκες, παντρεύτηκες και τον ΠΑΟΚ μαζί. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν παντρεύτηκες μόνο το Σωτήρι Δασκαλάκι. Παντρεύτηκες έναν ολόκληρο λαό. 1 εκατομμύριο κόσμο σκορπισμένο στα 5 σημεία του ορίζοντα. Έχουμε φωνή για σήμερα. Οι αισιόδοξοι λένε Άντερλεχτ. Οι απεσιόδοξοι λένε Φενέρ. Γιατί? Γιατί θεωρούν ότι. Σαχτάρ και τέτοια. Εσύ Σαχτάρ. Κάπου εκεί. Σαχτάρ από εδώ και τέτοια. Κάπου εκεί νομίζω θα πάει. Κάπου εκεί. Είναι... Είμαι με τη λογική του Τσόρμπα. Όποιος έχει δει το χθεσινό βίντεο των απεσταλμένων θα καταλάβει. Μα τα βλέπουμε, ρε φίλε. Γι' αυτό θέλω και αναγκαστήκαμε. Θέλω να δύσκολο αντίπαλο. Θέλω δύσκολο αντίπαλο. Δύσκολο αντίπαλο γιατί, όπως ξέρεις πολύ καλά, το καλό κλίμα γίνεται στραβό κλίμα μέσα σε μισό λεπτό. Και ξέρεις, η Άντερλεχτ για τον μέσο Παοξή είναι για Άντερλεχτ τώρα, εντάξει, την έχω. Ναι. Έλα τώρα, στο βιντεάκι που ανεβάσαμε και το ποστάραμε το ένα από τα δύο, γιατί κάναμε δύο βίντεο καταγγελιών. Ανέβηκε το πρώτο, μπήκαν οι owner του consortium, αμέσως έκαναν φραγή, διέκοψαν τη μετάδοση. Αναγκαστήκαμε, κάναμε και δεύτερο βίντεο καταγγελίας. Έτσι. Λοιπόν, το ανεβάσαμε και στην ομάδα μας, το ΠΑΟΚ 24 στον Λίμπερο 107,4. Να μπείτε, να κάνετε έτσι έτοιμα να μπείτε στην ομάδα για να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Λοιπόν, εκεί ήδη σχολιάζουν οι φίλοι και λέει ο Δημήτρης, παιδιά, μπορείτε να μου πείτε πού μπορώ να δω live την κλήρωση? Φίλε, την στο κλήρωση. Στο site της UEFA, φίλε. Ναι, θα την ακούσεις live και από εδώ. Θα την έχουμε και εμείς μέσα στην ιστοσελίδα, ελπίζω, γιατί δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση. Δηλαδή, και εγώ χθες που έβλεπα. Δεν υπάρχει κάποιο καλωδιακό κανάλι, κάποιο συνδρομητικό που κανένα, να τη μεταδίδει live. Σε κανένα συνδρομητικό, οπότε. Τώρα είναι και μια δύσκολη μέρα. Ακόμα και Eurosport να ψάχναμε ή οτιδήποτε άλλο, επειδή έχει γίνει το τρομοκρατικό χτύπημα χθες στη Γαλλία. Δεν το έχει πολύ δύσκολο. Γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα για τις κληρώσεις και στο Champions League και στο Europa League. Νομίζω ότι από το ερχόμενο που είναι τα playoff του Champions League και του Europa League. Έχει κανονικά την κλήρωση. Δηλαδή, χθες και εγώ που είδα και στα δύο συνδρομητικά, δεν είχε. Παρά τα αυτά, αν εσείς ξέρετε κάτι, πείτε μας. Τώρα, το site της UEFA, αν θα έχει εικόνα ή αν θα έχει σε live εικόνα, με εικόνα text τους αντιπάλους, θα το δούμε. Η UEFA έχει πάντα εικόνα. Οπότε και εμείς από το ΠΑΟΚ 24 θα έχουμε ένα link ναι. για να μπείτε κατευθείαν εκεί να τα δείτε. Τώρα, εννοείται ότι με ελάχιστα δευτερόλεπτα διαφορά θα σας τα πούμε και ραδιοφωνικά. Άρα, αν είστε μέσα σε ένα αυτοκίνητο και κάνετε παραδόσεις, ίσως είστε στη δουλειά, έχετε ραντεβού και τέτοια, εννοείται ότι θα ακούσετε σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Τώρα, 1, 2, 5 δευτερόλεπτα δεν είναι τίποτα όταν είσαι μέσα στα μάξι και δεν έχεις άλλο τρόπο επικοινωνίας. Το βλέπουμε και εμείς live εδώ από το στούντιο. Ναι. Μην τρακάρετε εικόνα. Δηλαδή για να έχετε το νου σας στο κινητό. Εντάξει, θα τα ακούσετε live εδώ πέρα, ζωντανά, και θα κοιτάξουμε μήπως και όλο αυτό εκείνη την ώρα το αναμεταδίδουμε κιόλας μέσα από τη σελίδα του ΠΑΟΚ 24. Στο Facebook και έχετε και μια εικόνα εσείς που είστε μπροστά σε έναν υπολογιστή και που πιθανόν δεν μπορείτε να μπείτε στο site της UEFA να δείτε την κλήρωση. Όλα θα τα πούμε εδώ και συνδέσεις με Ολλανδία θα έχουμε, διότι τρέχουν πολλά θέματα. Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο, ενώ τρέχουν κάποια ζητήματα κυρίως μεταγραφικά, ο κόσμος του ΠΑΟΚ να βγάλει κάποια λανθασμένα συμπεράσματα. Αράξτε. Και εγώ αυτό σας το λέω, έτσι, με πιάνει καμιά φορά και το δασκαλίστικό μου, γιατί δεν είμαι 18 και 20 χρονών και δεν τρελαίνομαι τόσο πολύ πλέον και έχω αρχίσει και λίγο το φιλοσοφώ. Έτσι, ακούστε λίγο τον παππού, Σάκη Σλόγλου. Λοιπόν, μην τρελαίνεστε, όπως και τις προηγούμενες μέρες σας λέγαμε που ξαφνικά ανακαλύψατε ότι ο ΠΑΟΚ δεν και καλά θέλει ενίσχυση στα στόπερ, ότι πρέπει να πάρουμε και ένα σεντερφόρ γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ εχθές είχε μια εξέλιξη σοβαρή στο κομμάτι του αμυντικού και στην βασική λύση που και ο ίδιος επεδίωξε να πάρει όλο το προηγούμενο διάστημα. Ο παίχτης αυτός λέγεται Φερνάντο Βαρέλα, είναι ο κεντρικός αμυντικός της Τεάουα και εξελίχθηκε ακόμη ένα επεισόδιο του μεγάλου σύριαλ που έχει αρχίσει να κουράζει, αλλά δεν μ' αρέσει και η συζήτηση του στυλ γιατί και πώς και τι έγινε και ο Μίχελ και ο Μπεκάλι και ο παίχτης και ποιο θα ήταν το ποσό. Αφήστε, όλοι ξέραμε βάσει εμπειρίας ότι όσο περνάνε οι μέρες είναι υπέρ του ΠΑΟΚ αυτή η εξέλιξη της διαπραγμάτευσης. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν έδινε τα πολλά λεφτά που καλά έκανε και ζητούσε ο Μπεκάλι και τώρα που έχει ανάγκη η Στεάουα οικονομικής ενίσχυσης, τον πουλάει.
Ο παίχτης είναι με τον ΠΑΟΚ, είναι δεδομένο. Έχει ψηθεί. Εδώ και καιρό νομίζω είναι ο παίχτης. Ναι. Λοιπόν, και όσο περνάει η ώρα είναι υπέρ μας. Για μένα το μόνο το οποίο είναι αρνητικό σαν εξέλιξη είναι ότι ο ΠΑΟΚ και για λόγους τακτικής έβγαλε προς τα έξω μια ιστορία ότι αν είναι να πάρει στόπερ θα πάρει στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Και αυτό το ξέρουν οι παίχτες που αγωνίζονται και χύνουν υδρότα εκεί πάνω στην Ολλανδία. Και τώρα ξαφνικά τίθεται θέμα να το κλείσουμε τώρα. Εντάξει, αυτό τώρα εσωτερικά τι μπορεί να δημιουργεί είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ ξέρω ότι πρώτη φορά εδώ και καιρό ο ΠΑΟΚ από την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης και του παζαριού που παίχτηκε δεν βγαίνει χαμένος. Ναι, δεν πήγε αμάν-αμάν όσο να τον πάρω. Έτσι φαίνεται. Έκανε τη δική του τακτική, τη δική του στρατηγική και τώρα παίρνει ένα παίχτη που τον ήθελε, που είναι αξιολογημένος και που φαίνεται ότι είναι ο παίχτης που μπορεί να κάνει στο κέντρο της άμυνας τη διαφορά, στα λεφτά που θέλει, περίπου. Στα λεφτά που θέλει, πιθανότατα και με έναν παίχτη στη Στεάουα, δανεικό. Ναι, τώρα, φίλε, ποιος είναι αυτός, θα το δούμε. Έχω παίχτες που θα έτσι μπορούσα να τους δώσω δανεικούς. Το ένα σενάριο είναι για τον Ζάιρο, ένα άλλο σενάριο είναι για τον Σάμπο. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η διαπραγμάτευση, γιατί νομίζω ότι πλέον είμαστε σε αυτό το επίπεδο της ολοκλήρωσης της συμφωνίας. Η ουσία, αν μείνουμε καθαρά σε αυτό, είναι ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει, όπως όλα δείχνουν, έναν παίχτη που τον είχε, αν όχι πρώτο στόχο για την άμυνά του, στις κορυφαίες του επιλογές. Μπορεί να άργησε λίγο. Εφόσον ολοκληρωθεί θετικά, και το λέω εφόσον γιατί η πληροφορία που υπάρχει από χθες είναι ότι οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά σε συμφωνία, έτσι. Γι' αυτό πάντα να κρατάμε και λίγο μια πισινή. Εφόσον λοιπόν ολοκληρωθεί θετικά, μπορεί να μην τον έχει στα πρώτα παιχνίδια, τον Βαρέλα, αλλά θα έχει έναν παίχτη που τον ήθελε, που τον θέλει και που τον προορίζει, υποθέτω εγώ, για βασικό, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, ναι, ρε φίλε, εντάξει, όλοι θέλαμε αυτή η συμφωνία να επιτευχθεί πριν ένα μήνα. Και ο παίχτης να είναι την πρώτη προπόνηση στην Τούμπα. Και με τον Κρέσπο, που ναι, μεν άρεσε στον Μίχελ τα στοιχεία του και όλα αυτά, να βγήκε και σαν κίνηση τακτικής παύλα πίεσης στην άλλη πλευρά της Τεάουα. Πάντως είναι ακόμη μία θετική εξέλιξη. Το να μπορεί ο ΠΑΟΚ, αν μείνουμε στην ουσία, είναι μία θετική εξέλιξη. Το να μπορεί ο ΠΑΟΚ να δέχεται αντιπροτάσεις για παίχτες και άλλες ομάδες να επανέρχονται και να αντιπροτείνουν πράγματα για να ολοκληρωθούν συμφωνίες, και βγάζει ένα κύρος προς τα έξω του ΠΑΟΚ ότι φίλε δεν είναι εδώ ότι άντε μάθανε πως μπίμπι πλακώσανε και γύφτη που λέει και η φράση. Ακριβώς. Λοιπόν, αλλά μιλάμε σοβαρά και δίνουμε μόνο τα χρήματα που εμείς έχουμε αξιολογήσει, γι' αυτό και έχουμε τόσους ανθρώπους και τρέχουν και αξιολογούν προτάσεις. Λοιπόν, και από την άλλη, ενισχυόμαστε μόνο εκεί που πραγματικά χρειαζόμαστε. Δεν κάνουμε περιττές κινήσεις. Mm-hmm. Και αν αυτό σημαίνει ότι θυσιάζουμε και την παρουσία ενός ποδοσφαιριστή στη μία φάση των προκριματικών, μέσα στο πρόγραμμα είναι. Τι να κάνουμε. Άλλο διαπραγματευτικό ατού ο Μπεκάλι δεν είχε. Μόνο αυτό. Ότι πάρτε τον τώρα στα λεφτά που λέω εγώ για να τον έχετε από την αρχή. Ρε φίλε, εμείς τι να κάνουμε. Έχουμε τον καλύτερο κεντρικό Έλληνα αμυντικό. Τον Γιώργο Τζαβέλα. Τον καλύτερο. Και τον πιο πολύτιμο την περσινή σεζόν. Τα κάνει όλα και συμφέρει. Το πιο ελπιδοφόρο που τον θέλαμε, τον αγοράσαμε και τον πήραμε, το Χατζησαΐα. Έτσι, ένα από τους πιο έμπειρους και δικό μας παιδί, ΠΑΟΞΑΚΙ, με απίστευτη αγάπη για την ομάδα. Το Στέλιο το Μαλεζά, πολύ ενεργό και με παραστάσεις από εξωτερικό κλπ. Έναν Ευρωπαίο που ναι μεν δεν βρίσκεται στο καλύτερο στάδιο της καριέρας του, γιατί συνήθως δεν παίζει στις ομάδες που πηγαίνει, αλλά και που βιογραφικό έχει και που δεν είναι τυχαίο που σχεδόν 18-19 χρονών έπαιξε σε πρώτη ομάδα Ισπανίας και είχε και συμμετοχή σε Champions League. Και έχουμε και έναν Αχιλέα Πουγκούρα που, ρε φίλε, το παιδί έχει μια πολύ γεμάτη σεζόν. Είμαστε πολύ καλά από στόπερ. Απλά επειδή ο ΠΑΟΞΙΣ πρόλαβε έναν Μάρκος Αντώνιο και έναν Πάμπλο Κοντρέρας, θέλει το κάτι παραπάνω για να ξενιάσει για τα επόμενα χρόνια στη θέση του στόπερ. Ωραία, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Να το που έρχεται κιόλας. Δηλαδή, τι καλύτερο να κάνει αυτός ο οργανισμός που λέγεται ΠΑΟΚ σε αυτό το κομμάτι. Συμφωνώ. Και είναι, έστω κι αν πήγε λίγο πιο αργά αυτή η υπόθεση, έστω κι αν ήταν serial, όπως εξελίχθηκε μάλλον, φαίνεται ότι θα έχει αίσιο τέλος και ο παίκτης καταλήγει στον ΠΑΟΚ. Ίσως και σήμερα να έχει οριστική εξέλιξη. Το θέμα του Βαρέλα, που από χθες το βράδυ άλλαξε
το σκηνικό και όπως. Να το κάνω όπως το κάνουν και άλλοι όλοι. Όπως πρώτοι διαβάσατε στο ΠΑΟΚ 24. Δηλαδή, άστο, γιατί μερικοί μπορεί να το βιάσουν και το χιούμορ. Σήμερα το πρωί όταν κατέβαινα, άκουσα, μάλλον χιουμοριστικά το άκουσα, ότι σήμερα γράφτηκε σε πανελλήνια αποκλειστικότητα σε μια εφημερίδα. Ποιο γράφτηκε? Ότι ο Βαρέλα είναι πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ. Σε πανελλήνια αποκλειστικότητα. Δηλαδή, για την Ευρώπη δεν βάζουν το χέρι. Όχι, όχι. Απλά για την Ελλάδα είναι. Μπορεί σίγουρο να έχει γραφτεί και στη Ρουμανία. Αλλά σε πανελλήνια αποκλειστικότητα έχει γραφτεί εκεί. Όπως το άκουγα σήμερα το πρωί όταν έφτανε εδώ. Ναι. πιστεύω ότι πρέπει στο ΠΑΟΚ 24 και το ραδιοφωνικό αλλά και το ιντερνετικό να εισαγάγουμε ένα καινούργιο όρο. Όπως τρίτη στη σειρά σας είπαμε. Όπως δεύτερο σας αποκαλύψαμε. Όχι ρε, το δεύτερο. Άστο το δεύτερος. Είναι και λίγο εγείρη ερωτηματικά. Για να πει ο άλλος τρίτος, είναι εντελώς σίγουρος. Είναι σαν το μου είπαν τρεις στο Σουμπούτεο. Κατάλαβες. Ο άλλος ψαρώνει. Λέει αλήθεια θα λέει το παλικάρι. Γιατί δεν λέει μου έπιασε ένας που είναι ψέμα ή με έπιασαν δύο. Τρεις με έπιασαν στο Σουμπούτεο. Ναι, ναι. Και γίνεται πιστευτό. Έτσι τα λέμε κι εμείς. Όπως τρίτη στη σειρά σας είπαμε, διότι αναγνωρίζουμε ότι ο πρώτος το είπε σε πανελλήνια μετάδοση και ο δεύτερος, ό,τι και να γίνει, πάντα τα λέει πριν από εμάς. Ναι, ναι. Δηλαδή, τι να σου πω, ρε φίλε. Δύο print screen να έχω. Ναι, του ΠΑΟΚ 24 και του συγκεκριμένου. Ναι. Θα βγει μετά από λίγο ότι το έγραψε πιο παλιά τελικά. Έγινε ένα λάθος. Και άμα του στείλει και κάνα messenger, θα σε βγάλει και τρελό. Γιατί εντάξει, αυτό είναι, ρε φίλε. Ή το έχει ή δεν το έχει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άρα. Η φράση που εισαγάγει το ΠΑΟΚ 24 είναι όπως εμείς τρίτη σας είπαμε. Όχι πρώτη. Ναι, ναι. Γιατί και ο τρίτος, ρε φίλε, παίρνει βραβείο. Ναι, 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 παίρνει χάλκινο μετάλλιο. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, διορίζεσαι στο δημόσιο. Ναι. Φέρνεις μετάλλιο, το έχεις καρφιτσωμένο στο σπίτι σου. Έτσι. Μπαίνει η χώρα σου στο παλμαρέ, βάζει ένα μετάλλιο και μπαίνει στην ειδική και κατηγορία. Και μια αδειοπαπή, όχι, παλιά ήταν αυτά. Δεν ξέρω, πρέπει να ρωτήσω το Ζαγόρ. Παίρνει και μια αδειόπαπα. Θα ρωτήσω τον Ζαγόρα. Το να έχεις να παίρνει. Λογικά ναι, ναι. Παίρνει, ρε φίλε. Εδώ και ο έκτος παίρνει. Έπαιρνε κάποτε. Λοιπόν, για τρίτη, δεν είναι καλό? Καλά είναι. Μια χαρά είναι. Είναι Παρασκευή, είναι 15 Ιουλίου και είστε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 με Νίκο Μοσχοβίτη και Άκη Σακισλόγλου. Με Ελένη Μπούντου και Αγάπη Γαβριλίδου έξω ετοιμοπόλεμες και σε βάρδια. Αυτή τη στιγμή παρακολουθώντας και το live της κλήρωσης της φάσης της προκριματικής του Champions League που μετέχει ο ΠΑΟΚ σε πολύ λίγη ώρα, στη μία θα γίνει η κλήρωση και όλα τις διεθνείς ιστοσελίδες, τις αναφορές για τον ΠΑΟΚ κλπ. Γιατί είναι σε εξέλιξη και με τα γραφικά. Να δούμε ίσως και στην ημέρα να έχουμε και επίσημες τοποθετήσεις για το θέμα του Φερνάντο Βαρέλα και της μεταγραφής του από τη ΣΤΕΑΟ Αβουκουρεστίου στον ΠΑΟΚ. Εξέλιξη με το θέμα δανεισμών από τον ΠΑΟΚ και συζητήσεων και συμφωνιών με μάνατζερ που βρέθηκαν εκεί στην Ολλανδία και συζήτησαν με τον Λούμπους Μίχελ. Και βέβαια δηλώσεις του Βλάντα Νίβιτς, από ό,τι μας είπε ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου, στην καθιερωμένη καθημερινή συνέντευξη τέτοια ώρα στη μία περίπου, που σήμερα πέφτει με την κλήρωση. Άρα λοιπόν λίγο μετά ο προπονητής του Δικεφάλου θα είναι αυτός που θα κάνει δηλώσεις. Και τώρα πάμε στην Ολλανδία. Για να συνομιλήσουμε με τον Δημήτρη, αφού σας θυμίσουμε ότι η σύνδεση με το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ΠΑΟ και με τους ρεπόρτερ εκεί είναι μια προσφορά από τις τέντες ο Γιώργος. Εκεί όπου μπορείτε να αλλάξετε την τέντα σας ή να φτιάξετε αυτήν που ήδη έχετε και που θέλει επισκευή. Τηλεφωνείτε στο 2310-430-011, είτε στο Γιώργο είτε στο Γιάννη, πατέρας και γιος είναι εκεί και θα σας βρούνε τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Δημήτρη, καλημέρα. Χαίρετε. Καλημέρα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Από Ολλανδία, σε μια από τις τελευταίες προπονήσεις βέβαια, από ό,τι φαίνεται. Είναι λίγο παράξενη η ώρα του αυριανού φιλικού. Είναι στις 4, άρα 3 η ώρα εδώ. Άρα πρέπει να διαμορφωθεί το πρόγραμμα. Είναι και μια ώρα δρόμος, μια μισή ίσως ώρα δρόμος. Και γι' αυτό λείπουν αρκετοί ποδοσφαιριστές τώρα από την πρωινή προπόνηση. Αυτοί που λογικά θα ξεκινήσουν αύριο βασικοί θα πάρουν πιο πολύ χρόνο. Αύριο πρωί θα έχει προπόνηση, Κυριακή είναι τελευταία μέρα. Γι' αυτό λέω ότι είναι μία από τις τελευταίες προπονήσεις αυτού που παρακολουθούμε. Και είναι και μισή αναφορικά με τους παρόντες, μια και λείπει η βασική ενδεκάδα που θα ξεκινήσει αύριο.
αν μπορούμε να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί έχει το δικό της ενδιαφέρον. Είναι, το λέγαμε από την πρώτη ημέρα, ότι αυτό το φιλικό, το αυριανό, είναι το πιο σημαντικό. Ναι, μεν... Ναι, μεν... η Μπρίζ ήταν πιο δυνατή αντίπαλος, η Στιάουα μια καλή ομάδα, αλλά επειδή χρονικά αυτό το μάτι με την Τβέντε είναι πιο κοντά στα επίσημα, αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Και θα αποδειχθεί και από το χρόνο συμμετοχής που θα πάρουν οι ποδοσφαιριστές, αλλά και από αυτούς που θα ξεκινήσουν. Και ξεκινάει αύριο με βάση το ποιοι έμειναν σήμερα πίσω για να κάνουν πιο ελαφρύ πρόγραμμα. Ο Γλύκος, ο Τζαβέλας με τον Κρέσπο, για πρώτη φορά το συγκεκριμένο δίδυμο. Ο Μάτος δεξιά, ο Λέοβατς αριστερά, στα μπακ. Ο Τσίμιροντ με το Χαρίση, οι δύο αμυντικοί μέση, εφόσον μιλάμε σε 4-2-3-1. Ο Σάχοφ μπροστά τους, ως δεκάρι. Στα άκρα, ο Ροντρίγκες με τον Κάμπος. Και στην κορυφή, ο Αθανασιάδης. Είναι πραγματικά, με βάση όλα τα δεδομένα, μία καλή ενδεκάδα, πολύ δυνατή ενδεκάδα, και με βάση αυτούς που είναι έτοιμοι τώρα και είναι και ενεργοί και έχουν βγάλει την προετοιμασία κτλ. Είναι μια πολύ δυνατή ενδεκάδα, είναι θεωρητικά ο κορμός του ΠΑΟΚ που θα δούμε και στον αγώνα της 26ης Ιουλίου με όποιον και αν κληρωθεί ο ΠΑΟΚ σε λίγα λεπτά από τώρα. Ωραία. Αυτά ως μια πρώτη εικόνα από τη μέρα που μας βάζει γρήγορα, γρήγορα και στο κλίμα της επόμενης ημέρας. Ναι, πάντως αν αυτή τη σύνδεση την έκανε σαν πρόβλεψη 1 Ιουνίου και έλεγε ο ΠΑΟΚ θα παίξει το τελευταίο σοβαρό του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους με αυτή την εντεκάδα, εγώ θα έλεγα ότι ήδη έχει μια εξέλιξη, μια βελτίωση σαν ρόστερ 20%. Κατάλαβες, δηλαδή κρατάει ας πούμε μια ραχοκοκαλιά, κάποιους παίκτες, ναι, που ήταν και πέρσι και που δείξανε στοιχεία, και έχει κάποιες πολύ καλές προσθήκες σε θέσεις που πονούσε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ποιες είναι οι προσθήκες? Είναι ο Μάτος 1, ο Κρέσπο 2, ο Σάκοφ 3, ο Σάχοφ 3, ο Τζάλμα, ο Κάμπος 4. 4. Ένα παίχτη σχεδόν σε κάθε λογικός, θέση. Λογικός αριθμός για ξεκίνημα χρονιάς. Έτσι. Ναι. Γιατί το να κάνεις στο ξεκίνημα, στα πρώτα παιχνίδια σου 7 αλλαγές, ξέρω, 8 δεν είναι και ότι καλύτερο. Βέβαια. Για τη συνοχή της ομάδας. Και για μια ομάδα που τερμάτισε καλά το πρωτάθλημα. Μπράβο, ναι, αυτό ακριβώς. Το φινάλι της ήταν καλό. Ναι, μπράβο. Είχε μια πώς το λένε, συνοχή, μια καλή εικόνα. Και τώρα θέλει να βελτιώσει. Είναι ένας παίκτης σε κάθε γραμμή. Κάπως έτσι είναι, ναι, ναι, νομίζω. Είναι ένας παίκτης σε κάθε γραμμή, ακριβώς εκεί που πονούσαμε κατά κάποιο τρόπο. Δεξιά που έχουμε ένα Κωνσταντινίδη που λόγω των τραυματισμών του έχει μείνει πίσω. Στο κέντρο της άμυνας που έκανες μια προσθήκη και μια δεύτερη που υποτίθεται έρχεται. Στον επιτελικό χαφ που δεν είχες αυτόν τον παίχτη και που τώρα τον έχεις. Και στα άκρα της επίθεσης που πάντα έπαιζες με πολλές ελλείψεις, ρε παιδί μου, να το πω έτσι. Θα δοκιμάσεις και κάτι άλλο που είναι ποιοτικό. Για το Σάχο βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι σε αυτόν τον σχηματισμό μέχρι στιγμής είχε παίξει πιο πίσω, έτσι. Καταρχάς, ναι, δεν ξέρω αν θα είναι αυτός ο σχηματισμός ή αν δούμε κάτι άλλο με ένα εξάρι και δύο οχτάρια, και αυτό παίζει θεωρητικά, αν και δεν το έχουμε δει σε καμία δοκιμή, ίσως το βράδυ δούμε κάτι τέτοιο. Πάντως ο Σάχοφ μέχρι στιγμής έπαιζε πιο πίσω μαζί με όποιο αμυντικό χαφ. Νομίζω ότι δεν είδαμε πολλά καλά πράγματα με Περέιρα πίσω τον Κλάους, έτσι. Σε αυτό το παράξενο, σε την παράξενη υπόθεση με τον Περέιρα ατομικά να είναι πολύ καλός, αλλά στην ομάδα να δυσκολεύεται να βρει θέση. Και πάμε τώρα σε κάτι άλλο που είτε σε αυτό καταλήγει είτε το δοκιμάζει. Το δοκιμάζει μάλλον είναι πιο σωστή έκφραση, γιατί σαφώς ακόμα δοκιμές γίνονται από τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Αλλά με τον Σάχο αυτό που έχει συμβεί στην προετοιμασία, το να χάσει τόσες προπονήσεις, αυτά τα λοιπά, αλλά να δείχνει ο προπονητής πώς τον υπολογίζει, να το κρατήσουμε, είναι από τα πιο σημαντικά συμπεράσματα. Ο Ουκρανός φαίνεται ότι έχει κερδίσει πολύ γρήγορα
την εμπιστοσύνη του Ιβιτς. Ναι, και το έδειξε νομίζω και στο προηγούμενο φιλικό που μετά. Που έκανε μία προπόνηση, δύο δεν είχε κάνει μετά από εκείνο το τέρμα και μπήκε και έπαιξε 20 λεπτά και τώρα αύριο, όπως όλα δείχνουν, θα είναι και βασικός. Εντάξει. Όπως λέμε, λέει και ο Σταύρος, έχει και αυτό το σουλούπι του Ιβιτς, του ποδοσφαιριστή, και τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά. Ναι, ναι. Μπορεί να παίζει ένα ρόλο, εντάξει, δεν είναι κακό. Έχει πολύ μεγάλη τεχνική. Για τα αθλητικά του προσόντα και για τραυματισμούς κατάσταση, να το δούμε στην πορεία. Για την τεχνική είναι αναμφισβήτητο ότι είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ναι. Τώρα για τα αθλητικά θα τα δούμε στην πορεία. Ναι. Δημήτρη, εντάξει, τώρα για το αυριανό, το φιλικό και το καθαρά αγωνιστικό αναφερθήκαμε, θα αναφερθούμε και στην πορεία. Από χθες υπάρχει μια αλλαγή στο θέμα του Βαρέλα ή τέλος πάντων μια εξέλιξη που τον φέρνει κοντά στον ΠΑΟΚ, όπως φαίνεται. Μια υπόθεση που και πήρε καιρό, αλλά από ό,τι φαίνεται θα λήξει θετικά για τον ΠΑΟΚ με μια στάση, όπως και να το κάνουμε, λίγο διαφορετική από τις άλλες. Είναι παράξενο το θέμα, φυσικά έχει κουράσει. Φυσικά είναι λογική ερώτηση αν αξίζει τον κόπο όλο αυτό το σκηνικό και οι φήμες, η ταλαιπωρία, τα λεφτά, όλα αυτά που έχουν συμβεί. Ίσως και να αξίζει τον κόπο, ίσως και να είναι ο παίκτης που ψάχνει ο ΠΑΟΚ πραγματικά και σε δύναμη και σε προσωπικότητα. Η υπόθεση πάντως έχει μείνει περίπου εκεί που την έβρισαμε χθες το βράδυ, έτσι. Ναι. Από τον ΠΑΟΚ δεν αλλάζουν στάση. Mm-hmm. Από τον ΠΑΟΚ εξακολουθούν να επιμένουν ότι οι Ρουμάνοι πάλι μας προσέγγισαν, αυτοί πάλι θέλουν να το κινήσουν το θέμα και εμείς έχουμε κλείσει το πρώτο μας μεταγραφικό κύκλο και θα δούμε. Αυτό να το πούμε την πρώτη στιγμή για να μην δημιουργείται η αίσθηση ότι όλες οι πλευρές δίνουν την ίδια πληροφόρηση. Άρα πράγματι έχουμε μεταγραφή. Ναι. Στη Ρουμανία πάλι από το πρωί όλοι όσοι έχουν επαφές με τον Μπεκάλι γράφουν λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες. Mm-hmm. Αυτό και αυτό έγινε και πότε έγινε και πόσα τα λεφτά και ποιοι είναι οι δανεικοί, ποιος είναι ο δανεικός κτλ. Που σε ξαφνιάζουν και λες τώρα τι γίνεται, δηλαδή από το μυαλό τους τα βγάζουν. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι σε αυτή τη φάση. Ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να λέει το ίδιο αυτό πράγμα. Έχουμε κλείσει τις εγγραφές μας. Αυτοί θέλουν, αυτοί λένε, αυτοί τα διαδίδουν, αυτοί μας προσεγγίζουν. Θα δούμε. Δεν το αποκλεί και δεν το κλείνει αρνητικά, έτσι το αφήνει ανοιχτό. Ναι, ναι. Αυτό για να καταλάβουμε στο πόσο παράξενη είναι αυτή η υπόθεση και το ότι είμαστε στη μέση και προσπαθούμε να καταλάβουμε τα συμφραζόμενα. Το τι ακριβώς συμβαίνει τελικά. Ναι. Βγάζεις ένα συμπέρασμα στο τέλος ότι προφανώς κάτι θα γίνει, αλλά ίσως λίγο αργότερα τις επόμενες ημέρες εκεί νομίζω θα καταλήξει. Έτσι αυτό ως συμπέρασμα. Ναι. Από όλα όσα λέγονται μαθαίνουμε ποτεζιακά και από όλα όσα καταλαβαίνουμε. Mm-hmm. Και τι θα καταλήξει το θέμα, γιατί κατά βάθος αυτό θέλουν και τρεις πλευρές, έτσι. Και η Οστιάουα και ο παίχτης πάνω από όλους νομίζω, αλλά και ο ΠΑΟΚ. Απλά δεν έχει βρεθεί ακόμα, ή τόσο πάντων δεν δείχνει να έχει βρεθεί ακόμα το επίπεδο της συμφωνίας, που θα γίνει, στα ποια λεφτά και τι θα δώσει ο ένας, θα πάρει άλλο. Αυτό ή ακόμα δεν ήρθε το timing το σωστό. Ναι, και αυτό. Για πολλούς και διάφορους λόγους να ανακοινωθεί η μεταγραφή. Ναι, εντάξει. Εντάξει, ωραία. Το κατάμε και αυτό για τον Βαρέλα που από χθες έχει μια εξέλιξη. Επαναλαμβάνω, στη Ρουμανία έχουν αναφέρει για συμφωνία ύψους ενός εκατομμυρίου για δανεισμό ενός ποδοσφαιριστή και μιλάνε με σιγουριά ότι αυτός θα είναι ο Ζάιρο, τον οποίο τον ξέρουν και από προηγούμενα παιχνίδια με την Τρέντς της Στεάουα. Για τον Ζάιρο έχει κάνει μέχρι και δηλώσεις στον Μπεκάλι πέρυσι όταν τον πήρε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Στο άσχετο. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια καλή μεταγραφή. Νομίζω η Τρέντζ την είχε αποκλείσει στη ΣΤΑΟ, έκανε λάθος. Δεν θυμάμαι το αποτέλεσμα. Μπορεί και να την είχε αποκλείσει, αλλά είχαν κοντραριστεί και είχαν κάνει πολύ καλό παιχνίδι ο Βραζιλιάνος. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει.
Και γίνεται και κριτική στη Ρουμανία γιατί τον δίνεις και δίνεις και τον Τζίψιου στην Άντλεφ, νομίζω, δεν ξέρω κάπου δίνει τον άλλο, τον Ρουμάνο, τον Διεθνή. Και αυτό και συζητήσεις και το έχουν δεδομένο. Και έρχεσαι εδώ και από τον ΠΑΟΚ έχουν ένα έτσι ειρωνικό χαμόγελο. Του στείλω ότι δεν πάνε να λένε αυτοί ό,τι θέλουν, δεν ισχύει κάτι. Εμείς έχουμε τηρήσει τις γραφές μας. Εντάξει, ότι υπήρξαν λίγο αναξιόπιστοι όλο το προηγούμενο διάστημα. Λίγο θεατρίνη, να το πω έτσι, στην διαπραγμάτευση αυτή. Αυτό είναι αλήθεια. Από την άλλη, μπορεί να κρυφογελάνε γιατί τελικά αποδείχτηκε ότι με μια επίδειξη ισχύως ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει τον παίχτη στα λεφτά που από την αρχή έλεγε. Απλά με θυσία το ότι δεν τον έχει από την αρχή της προετοιμασίας μαζί του. Καλά κάνουν και κρυφογελάνε. Είτε γιατί δεν ενδιαφέρονται πλέον, είτε γιατί είναι σαν να λένε, είδατε που σας τα λέγαμε. Τόσο θα τον πάρουμε. Τι είμαστε, φιλόπτωχο ταμείο, ναι, να δίνουμε ό,τι ζητάει ο κάθε πρόεδρος. Το ποσό αυτό που τώρα αναφέρεται δεν είναι και μικρό. Δεν είναι. Μιλάμε για ένα εκατομμύριο, μιλάμε για ένα εκατομμύριο και τα λεφτά του Ζάιρο. Δεν είναι μικρό. Ακριβώς. Αλλά είναι αυτό που θα μπορούσε να φτάσει ο ΠΑΟΚ. Το maximum που θα μπορούσε να φτάσει ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να φτάσει και πιο κάτω. Στις 20 Αυγούστου, λέω εγώ για παράδειγμα, θα είναι πολύ πιο κάτω τα λεφτά. Αλλά χάνεις χρόνο. Και αυτό τα ζυγίζεις και ακριβώς. Την καλύτερη λύση. Να πάρεις ένα ρίσκο, αλλά όχι τόσο μεγάλο. Γιατί μετά μπορεί να το χάσει κιόλας τον παίκτη. Να πάει αλλού. Ναι, γιατί η μόνιμη απάντηση είναι ότι δεν αξίζει να δώσουμε αυτά τα χρήματα για αυτόν τον παίκτη, τον οποίο μπορούμε να τον πάρουμε με πολύ διαφορετικές συνθήκες και πολύ πολύ λιγότερα λεφτά τον Ιανουάριο, για παράδειγμα. Ναι, σαν ελεύθερο με διαπραγμάτευση, δηλαδή κατευθείαν με τον παίκτη. Είναι μια ωραία ατάκα διαπραγματευτική για να ρίξει το βάρος στην άλλη πλευρά. Που έτσι είναι κιόλας. Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Γιατί εντάξει και ο ΠΑΟΚ έχει μια, λέμε εμείς, μια ανάγκη να ενισχυθεί στην άμυνα. Δεν το λέει η ομάδα αυτό. Εμείς το λέμε. Λοιπόν. Και οι άλλοι έχουν ανάγκη να πάρουν κάποια χρήματα γιατί θα το χάσουν χωρίς να κερδίσουν τίποτα. Να σου πω σήμερα. Ο παίκτης έχει μια ανάγκη να κερδίσει παραπάνω χρήματα. Γιατί τα χρήματα που πάρει στον ΠΑΟΚ είναι σαφώς περισσότερα. Σήμερα ενδέχεται να συζητηθεί κάτι άλλο όσον αφορά μάνατζερ άλλους ποδοσφαιριστών, κάποια εξέλιξη με κάποιον δικό μας που πιθανόν θα παραχωρηθεί ή κάτι τέτοιο, κάτι σε σχέση με το υπάρχον ρόστερ. Φυσικά, φυσικά. Κάθε μέρα. Εδώ είναι σαν τους ιατρικούς επισκέπτες οι μάνατζερ. Σαν έξω από τα ιατρία. Είναι ο Μίχελ δηλαδή μέσα και εξετάζει και αυτοί είναι απέξω με το βαλιτσάκι και περιμένουν στο κενό να μπουν λίγο να ενημερώσουν. Μπράβο. Έχουμε αυτό το φυλάδιο, αυτή την προσφορά και τέτοια. Αυτό συμβαίνει. Πριν λίγο έρθει κι άλλος Έλληνας αυτή τη φορά ατζέντης. Είναι εδώ του Μάρκο ατζέντης, είναι του Ροντρίγκης ο εκπρόσωπος, οι εκπρόσωποι. Συναντήσεις για τον Γκάτσε. Όλοι όσοι κινούνται εδώ κεντρικά στην Ευρώπη και έχουν και άλλες δουλειές ή έχουν μόνιμη κατοικία εδώ, έχουν κανονίσει να έρθουν και να μιλήσουν με τον ΠΑΟΚ και τον πρόεδρο της ΠΑΕ. Άρα φυσικά γίνονται πράγματα, συζητήσεις, προτάσεις. Τώρα αν προκύψει και κάποια είδηση, κάποια συμφωνία, το βλέπουμε. Για τον ΜΑΚ ακόμα δεν υπάρχει κάτι. Για τον Γκάτσε είναι όλα ανοιχτά όπως από χθες προέκυψε. Για τον Ζάιρο βλέπουμε ότι πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν. Με τον παίχτη που εξ αρχής είναι υποσκέψη που παραχώρησε ίσως. Είναι πολλά θέματα ανοιχτά. Μην ξεχνάμε ότι το ρόστερ είναι πολύ μεγάλο και πλέον πρέπει και να μικρύνει. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Θα τα δούμε όλα αυτά. Δεν έχεις πρόβλεψη από χθες από ό,τι έχουμε ενημερωθεί. Δεν θες να πάρεις κάποια θέση. Η σκέψη σου μου αρέσει πάντως για το τέτοιο. Με τη Ρέντινγκ. Με τη Ρέντινγκ θα πρέπει να πω. Που είναι εδώ η ομάδα του Στάμ. Βάλε και άλλες. Δεν πειράζει. Και ας μην είναι στις πιθανές. Βάλε και άλλες εσύ. Το σκεπτικό που είναι καλό. Ο πανετολικός είναι απ' έξω. Α, δύσκολη κλήρωση. Ο Πας Γιάννενα είναι τώρα που νίκησε χθες 3-0. Δύσκολη κλήρωση. Λοιπόν, ωραία Δημήτρη, σε αφήνουμε προς τα παρόν να πάμε διάλειμμα για να γυρίσουμε για την κλήρωση και να έχουμε επαφή μετά βέβαια για να ακούσουμε και δηλώσεις από εκεί, δεν είναι. Τον αφήσαμε τώρα. Λογικά θα ξεκινήσουν αυτοί με τους πρωταθλητές. Ναι. Έτσι που είναι και ο
Ναι. Και μετά θα έχουμε το group του ΠΑΟΚ που είναι και μικρό και θα είναι σύντομη διαδικασία. Η UEFA η οποία έκανε δηλώσεις κιόλας και για τα γεγονότα στη Νις, έτσι. Και είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει και την ποδοσφαιρική κοινή γνώμη. Όλα όσα συνέβησαν χθες το βράδυ. Έγινε Δημήτρη, θα μιλήσουμε μετά. Ωραία. Πάμε σε διάλειμμα. Τα λέμε ένα καλά. Ναι, 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 σε πολύ λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα. Μπήκαμε λίγο πιο νωρίς. Έχει ξεκινήσει η κλήρωση. Η διαδικασία. Η κλήρωση δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Είναι ο παλίκαρος εδώ της UEFA. Ποιος το κάνει, αλήθεια, για να δούμε. Γράφει. Είναι λίγο. Πάντως, δεν είναι σαν υπουργός εξωτερικών της Γαλλίας. Δεν είναι Φαντίνο πλέον, ο οποίος έχει πάρει έναν προσωρινό ρόλο προέδρου. Δεν είναι ο αγαπημένος αυτός. Είναι αυτός που τα κάνει τα τελευταία δύο χρόνια. Ακούμε από πίσω. Σιγά-σιγά έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Υπενθυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει μία εκ των Φενέρ, Σαχτάρ, Άγιαξ, Άντερλεχτ και Σπάρτα Πράγα. Στον ίδιο όμιλο, ας το πούμε, των αδυνάτων μαζί με τον ΠΑΟΚ είναι και η Στεάουα, η Μονακό, η Young Boys, η Ελβετική και η Ροστόφ. Απλά νομίζω ότι στη διαδικασία, όπως θα ξεκινήσει, πρώτα θα δούμε τους πρωταθλητές, μέσα εκεί που είναι και ο Ολυμπιακός δηλαδή, και τους αντιπάλους ή τους πιθανούς αντιπάλους, γιατί από αυτούς, από ό,τι βλέπω, αρκετές, οι περισσότερες, σχεδόν όλες οι ομάδες μάλλον, έχουν ακόμα ανοιχτούς λογαριασμούς, δεν έχουν παιχτεί οι ρεβάνς. Οπότε κάνουμε υπομονή, ακούμε φυσικά από πίσω το ό,τι γίνεται στην όμορφη Νιόν, στην ιδηλιακή Νιόν της Ελβετίας. Εσείς FM και ενώνω και το μήνυμα στο 54526 για τον αντίπαλο που θα θέλατε. Σιάκη, είπες Άντερλεχτ. Όχι μωρέ, εντάξει. Άντερλεχτ λέω ότι λένε οι αισιόδοξοι. Ναι. Δηλαδή, επειδή μου κάνει κάτι και σου σε άγνωστο το Σαχτάρ, όνομα. Ναι, πιο οικείο να πω ότι είναι περίπου στη δυναμικότητά μας. Εντάξει, τώρα δεν είναι εύκολος αντίπαλος ούτε η Άντερλεχτ. Τέτοιο. Έχω επιχειρήματα για τη Σαχτάρ. Γιατί αν ναι, είδες μεγάλη ομάδα, έτσι εννοείται, τεράστια ευρωπαϊκή εμπειρία και, αλλά έχει αλλάξει ο προπονητή της. Δηλαδή ο Λουτσέσκου που ήταν εκεί 500 χρόνια έχει φύγει. Έχει πάει αυτός ο Πορτογάλος και είναι λίγο σε φάση αλλαγών. Και ο 2.53 λέει θέλω Σαχτάρ. Και συμφωνώ. Και επίσης η Σαχτάρ είναι και μια ομάδα που εντάξει, αν δεν τα καταφέρεις. Κουνάει διάφορα εδώ. Ναι, ναι, τώρα έτσι. Έχει αρχίσει να βγάζει σιγά σιγά. Κάτι είπε πριν, άρα πρώτα είναι έβγαλε πρωταθλητές. Έβγαλε και Ολυμπιακό, έβγαλε πρωταθλητές, ναι, ναι. Λίγο πριν ένα λοιπόν, πλάνο εκεί πέρα μικρό. Τώρα θα δούμε. Λοιπόν, το πρώτο μπαλάκι ανοίγει ο παλίκαρος. First pairing, πρώτο ζευγάρι, στο τρίτο προκριματικό γύρο. Σε κάνει μετάφραση Σάκης Λόγλου. Ή Ρόζενμπορκ ή Νόρτσεπινγκ. Φοβερή μετάφραση κάνω. Ρόζενμπορκ είναι Ρόζενμπορκ στα ελληνικά. Νομίζω και η Νόρτσεπινγκ. Ωραία. New Saints ή Απόελ. Απόελ. Ναι, ο Αποέλ είναι με αυτούς τους Ουαλούς που παίζει. Άρα λέμε ότι Ρόζεμπορκ ή Νόρκεπινγκ. Οπότε έχει ξεκινήσει από το πρώτο γκρουπ των ομάδων, εκεί που και ο Ολυμπιακός δηλαδή. Οπότε ο Ολυμπιακός τώρα κάπου στο κοντά θα βγει. Να ξέρετε δηλαδή, εσείς οι Ολυμπιακοί που μας ακούτε, πότε θα παίξει η ομάδα σας. FK Vardar or GK Dynamo. Τα Σκόπια. Vardar Σκοπίων, Δυναμό. Ω, τοπικό. Πιο κάτω η Vardar Σκοπίων. Versus FC Dynamo Tbilisi or Alashkert FC. Α, ναι, Dynamo Tbilisi εκεί, η Γεωργία είναι αυτή. Dynamo Tiflis και την άλλη, πώς την είπε τώρα. Όχι, Dynamo Tbilisi είναι η Τυφλίδα. Τι λέει, ρε. Τι μαθαίνει κανείς. Dynamo Tiflis από τη Γεωργία έπαιζε με την. Δεν την άκουσα. Μια αρμένικη, Αλαχσκέρτ. Το τρίτο ζευγάρι τώρα. Να το Ολυμπιακό. Για να δούμε Ολυμπιακό με ποιον. Ολυμπιακό είναι Ολυμπιακό. Δεν έχει. Δεν έπαιζε ήδη. Κάτσε να δούμε. Their opponents will be either Hapoel Be'er Sheva or FC Sheriff. Ωραία. Ή Sheriff ή Hapoel Be'er Sheva. Τι έχει κάνει ο Βίτρο στο. Τι κάνα στο πρώτο αυτή η Μπούντου. Στο πρώτο παιχνίδι. Χθες ήταν το πρώτο παιχνίδι. Μπερσεβά με την αυτή. Τρίτη Τετάρτη είχε παιχνίδι, έτσι. Να δούμε. Δεν πρέπει να παίζει ο Βίτορ πάντως. Εντάξει, οπότε ο Ολυμπιακός με Χαποέλ, Μπερσεβά ή Σέριφ. Σέριφ Τυρασπόλ. Με τη Σέριφ έχει ξαναπαίξει. Μα δεν νομίζω.
Εντάξει, και άλλα ζευγάρια σιγά σιγά βγαίνουν που δεν μας ενδιαφέρουν Ολυμπιακός, τόσο πολύ. Τώρα εύκολη κλήρωση. Για μένα δεν υπάρχει καμία εύκολη κλήρωση. Καλά, αλλά έτσι, τώρα εντάξει, μιλάμε για τέτοιο επίπεδο θα ήταν. Εντάξει, Χαπόελ Μπερσεβά, ναι, με πρωταθλήτρια Ισραήλ, οκ, okay, αλλά χωρίς ευρωπαϊκή εμπειρία. Και η Στερίφτη Ρασπόλ, εντάξει, μια ομάδα συγκεκριμένου επίπεδου. Οπότε στον τρίτο προγραμματικό γύρο Ολυμπιακός. Απλά να δω λίγο το αποτέλεσμα του πρώτου παιχνιδιού. Λοιπόν, τελευταίο ζευγάρι του πρώτου γκρουπ τη τρίτη προκριματική. Ολυμπια Λουμπιάνα or IAS Τρέντσιν. Εντάξει. Τρέντσιν είναι η πρώην ομάδα του Ζάιρο. Playing against Zrinjski or Legia Warsaw. Μάλιστα. Ναι. So with this we completed the first group. Το πρώτο γκρουπ τελείωσε. 3-2 στο Ισραήλ έληξε το πρώτο μάτς. Μπράβο τα παλικάρια. Έλα, με Βίτρο θα παίξει. Με Βίτρο θα παίξει. Περάσει ο Βίτορ. Και σέντρα στο Καραϊσκάκι εκεί, πρώτο δοκάρι, κεφαλιά 0-1. Και βγάζει από κάτω το κέφαλο. Και η γυναίκα του από δίπλα. Crusaders and Copenhagen. And on the unseeded team side, we have Karabag or Dudelange, Astra Giurgiu, Valletta or Cervena Zvezda. Και εδώ είναι ο άλλος όμως, δεν είναι ο του ΠΑΟΚ ακόμα. Δύο ομίλοι είναι. Δύο ομίλοι. Ναι, ναι, ναι. Πώς. Όχι, εγώ γελάω με άλλο Χρήστο, δεν σ' άκουσα τι είπες. Με την ατάκα του ΠΑΟΚ 24 είναι καλή, ναι. Ναι, δυνατή. Είναι καλή. Δυνατή. Εντάξει. We start with Victoria Pilsen. Ο Πασγιάννα χθες έκανε μεγάλο μάτς. Με τίποτα άλλο, τώρα μπορεί να βαριούνται και οι φίλοι που θα ακούνε αυτό. Έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, η διαδικασία αυτή πάντα έτσι είναι κάθε φορά. Έχει λίγο μια διαδικασία αναμονής όπως και να το κάνουμε. Ναι, ναι. Και επίσης δεν είναι και πολύ καλή κάλυψη εδώ από την UEFA που βλέπω. Δηλαδή ούτε μας πετάει πλάνο όταν βγαίνει μια ομάδα. Εντάξει, απλά ακούγεται ο τύπος να μιλάει σε σπαστά αγγλικά γιατί δεν είναι Άγγλος και είναι καλό αυτό γιατί καταλαβαίνουμε ευκολότερα και εμείς και τις ομάδες και τα απλά αγγλικά, έτσι, τις απλές φράσεις που χρησιμοποιεί. Πάντως η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Δεν είναι ακόμα η σειρά του ΠΑΟΚ, είναι οι πρωταθλητές που παίζουν. Ναι, έχουμε ακόμα λίγο. Ήταν ο ένας όμιλος που ήταν ο Ολυμπιακός, κληρώθηκε ο Ολυμπιακός με Σέρεφ Τιρασπόρ ή με Χαπόελ Μπερσεβά. 3-2 το πρώτο μάτς μέσα στο Χαπόελ. Αν είδα σωστά σε ένα πρόχειρο find στο Google που έκανα, θα το δούμε τώρα. Κέρδισαν οι Ισραηλινοί στην έδρα τους. Ναι, αυτό, εντάξει, αυτό είναι. Αυτό είναι. Ο Ολυμπιακός, αν περάσει από εκεί, είτε την Μπερσεβά είτε τη Σερίφ, θα έχει πιθανούς αντιπάλους μία εκ των Μπάτε Μπορίσοφ, Λέγκια Βαρσοβίας, Δυναμό Ζάγκρεμπ, Λουντογκόρετ και Κοπενχάγη. Ναι, μετά μπαίνει σε ομάδες που μπορεί να τεθούν αντιμέτωπες, έτσι. Μπαίνει μετά σε ένα κρουπ 5 ομάδων ανίσχυρων, ας πούμε, να το πω έτσι. Αυτό θα γίνει πριν την κλήρωση. Πριν την κλήρωση θα γίνει, δηλαδή τα play-off, θα γίνει μια κλήρωση για το ποιοι είναι οι 5 πιθανοί. Απλά αυτές είναι μέσα στις πιθανές που είναι να βρει μπροστά του, αν περάσει, έτσι. Ωραία. Οπότε μόλις ολοκληρωθεί μέχρι και το δεύτερο γκρουπ, πάμε μετά στα δικά μας, έτσι. Απευθείας είναι βέβαια στους ομίλους η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα, η Λέστερ. Η Μπάγερν, η Γιουβέντους, η Μπενφίκα, η Παρίσι Σεν-Ζερμέιν, η Τσεσεκά Μόσχας, η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Ντόρτμουντ, η Άρσεναλ, η Σεβίλη που έχει κατακτήσει το Europa League. Η Νάπολη, η Λεβερκούζεν, η Βασιλεία, η Τότεναμ, η Δυναμό Κιέβου, η Λιόνια, η Ειντχόβεν, η Σπόρτινγκ, η Μπριζ και η Μπεσίκτας. Η Μπριζ είναι απευθείας όμως στα αυτοκίνητα φρύτρια. Ναι, ρε φίλε. Ναι, η Μπριζ παίζει με τον Ολυμπιακό σήμερα. Να δούμε και εκεί. Να φιλικό. Ναι, ναι, ναι. Γιατί την Μπριζ την είδαμε τον Πάο. Επίσης ψάχνουμε εδώ να δούμε. Αν ήδη η UEFA λέει κάτι για τα μάτς τα εντός, τα εκτός, νομίζω ότι μένουμε στη χθεσινή διαπίστωση. Θα περιμένουμε λίγο όταν τελειώσει η κλήρωση για να δούμε πώς θα είναι τα. Μετά από λίγο θα τα βγάλουν. Πώς θα είναι τα μάτς. Ο ΠΑΟΚ προσωπείται εκεί, έτσι. Λογικά θα εκπροσωπείται. Ναι, και δεν έχω κάποια ενημέρωση, αλλά συνήθως κάτι τέτοιο ο Μάξ πηγαίνει, ναι. Είπαμε ακόμα έχει βγει το ζευγάρι του Ολυμπιακού, μία εκ των Σέρυφ Τιρασπόλ και Χαποέλ Μπερσεβά του Μιγγέλ Βίτορ. Είναι ο δεύτερος όμιλος τώρα, το δεύτερο γκρουπ ομάδων που κληρώνεται, το επόμενο είναι αυτό του ΠΑΟΚ. Αναμονή έχουμε για να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος
του ΠΑΟΚ υπενθυμίζω Σαχτάρ, Άγιαξ, Άντερλεχτ, Φενέρμπαχτσε και Σπάρτα Πράγας, οι πέντε πιθανοί αντίπαλοι. Μαζί με τον ΠΑΟΚ στο δικό του γκρουπ είναι και η Στεάουα, η Μονακό, η Young Boys και η Ροστόφ. Ο ΠΑΟΚ κάνει για να το θέλει. Σιγά σιγά. Άνα, μπράβο. Κατευθείαν μεγάλη. Καλά το πας. Έτσι, 10 κλαμπ. Εύκολα γλυκά. Έτσι. Ναι. The dates of the matches are also the same, 26, 27 July and 2nd and 3rd August. Τα παιχνίδια είναι 26, 27 και 2, 3. Άνα, μπράβο. Θα σαχτάρ Ροστόφ δηλαδή, γιατί να μην γίνει. Εξηγεί ο Παλίκαρος ότι οι Ουκρανοί με Ρώσους δεν παίζουν λόγω της κόντρας που έχουν των Σειράξεων εκεί. Άρα μπαίνουν κλειδά αριθμοί. FC Rostov and FC Shakhtar Donetsk are the last two teams left in the pot after the fourth pairing has been drawn. Then the team drawn as the visiting team in the fourth pairing will be put on hold and placed as the visiting team in the last pairing. Its place will be taken by either FC Rostov στο τέλος, δεν θα παίξουν μεταξύ τους, θα αλλάξουν τα ζευγάρια. Το λέω πολύ περιφραστικά, γιατί δεν έχει κανένα νόημα. Εμάς μας ενδιαφέρει να γίνει η κλήρωση. I hope it's clear, λέει και ο ίδιος, που κατάλαβε ότι είναι λίγο μπερδεμένο. Αλλά εντάξει, τουλάχιστον εκεί δεν είναι πιο βαριά τα μπαλάκια. Για να δούμε. Δεν παγώνουν τα μπαλάκια. Μπήκανε εκεί αυτά τα μπαλάκια που είναι σαν μπάλες ποδοσφαίρου στις δύο κληρωτίδες. Προσέξτε, κληρωτίδες. Το ρο πρώτα. Ναι, δεν είπε τα ονόματα. Σαχτάρ, Άγιαξ, Άντερλεχτ. Ωραία, αυτή είναι η δυνατή. ΠΑΟΚ, FC, FC Steaua Bucuresti, AS Monaco FC. Young Boys και Ροστόβ. Ωραία, πέντε δυνατοί, πέντε αδύνατοι μέσα. Ο τύπος γυρίζει τα μπαλάκια. Μας δείχνει και ένα γραφικό. Και αφού ανακατεύει, κληρώνει ο μαύρος. Ο συγκεκριμένος είναι άσπρος. Είναι και ασπρομάλης. Και πάμε να δούμε. Πρώτο μπαλάκι. Που θα είναι και πρώτο στη σειρά των ζευγαριών. Θα δούμε έδρας μετά. Ajax, το Άζαξ. Να δούμε το Άζαξ. Θα τα καθαρίσει όλα. Όχι Ολλανδική ομάδα. Όχι Ολλανδική ομάδα. Όχι Ολλανδική ομάδα. Ναι, μου το πεις πολλές φορές. Όχι, παιδιά. ΠΑΟΚ. Έλα, ρε. Κι όμως. Μπαμ, μπαμ. Άγιαξ ΠΑΟΚ. Για ακόμη μια φορά ο ΠΑΟΚ θα πάει στην Ολλανδία. Άγιαξ ΠΑΟΚ λοιπόν το ζευγάρι. Μην ακούσω τώρα κανένα γύρω. Κολ-καναλί, θα μείνουμε εδώ που είμαστε. Ρε εσύ, όχι πάλι Ολλανδική ομάδα, ρε. Όχι πάλι αυτές τις Ολλανδικές ομάδες. Όπο, ξενέρωμα του αιώνα. Όπο, τι Άγιαξ τώρα, ρε εσύ. Ωραίο ταξίδι. Και μπαμ μπαμ. Ωραίο ταξίδι στο Άθανο, αλλά αυτοί που πάνε ταξίδια συνήθως πάνω κάτω είναι οι ίδιοι Άγιοι. Οπότε... λογικά είναι δηλαδή τώρα Άγιαξ Πάο. Τι λες? Πρώτο μάτς στην Ολλανδία. Ναι. 25-26 θα μάθουμε και πότε. Μάλιστα. 26-27 είναι τα πρώτα παιχνίδια, 2-3 τα δεύτερα. Ανεβαίνουν Άγιαξ, και... ΠΑΟΚ είναι το ζευγάρι. Σπάτα, θέλω... Στεάουα, Μπούκαρεστ. Θέλουμε... τέτοιο. Θέλουμε κάναν Άγιαξ, συνάδελφο ΠΑΟΚ. Για μια πρώτη σύνδεση, πρώτη άποψη, πρώτη εντύπωση. Ναι. Γιατί νομίζω ότι λίγη σημασία έχουν τα άλλα ζευγάρια. Ναι. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ κληρώθηκε πρώτος. Χρήστο, άμα είναι... από το δικό του γκρουπ. Να πάρουμε Σταύρο. Θα πάρει Μαριλίζ. Ναι. Θα σας τα πούμε σε ελάχιστο. Επειδή παίζει κιόλας να γίνει και καμιά αλλαγή λόγω κλειδαρίθμων εκεί, ναι. Μην μπερδευόμαστε με το τι πέφτουν. Ναι. Έτσι, θα το δούμε όλα μαζί τα άλλα τέσσερα ζευγάρια τι είναι. Έτσι, για να δούμε ποιοι είναι οι τυχεροί, έτσι, που πέτυχαν κάποιον άλλον αντίπαλο, την Άντερλεχτ, τη Σαχτάρ κλπ. Εντάξει, αποφύγαμε τη Φενέρ που θα είχαν άλλες δυσκολίες τα παιχνίδια με Φενέρ. Έλα, Σταύρε.
Εντάξει, κοίτα, αυτό που θέλαμε να αποφύγουμε ήταν τη Φενέρ. Ναι, είναι αλήθεια, φίλε. Όμως, όχι Ολλανδία, επίσης, όχι Ολλανδική ομάδα πάλι. Σε επίπεδο εικόνας και ομάδας που ψάχνεται ακόμη, από τις 5 ο Άγιαξ ήταν ο πιο καλός για μας. Απλά δεν μπορούμε να το πιστέψουμε γιατί έχουμε αυτή την κακή προϊστορία, Σταύρε. Και με Άγιαξ και με Ολλανδικές ομάδες. Μόνο αυτό. Οι προϊστορίες είναι για ένα σπάνιο, τίποτα άλλο δεν μπορούμε να πούμε. Πρώτο παιχνίδι στην Ολλανδία. Γκόλ ο Ίβιτς. Με γκόλ του Ίβιτς το 84. Ο Ίβιτς μπορεί να πάρει και το αίμα του πίσω, γιατί κατά ψήματα το χαμένο πέρασμα της Ρεβάνς μέτρησε πάρα πολύ. Ναι, όντως. Θυμόμαστε τον γκόλ του Ίβιτς και την κολάρα στην αντεπίθεση που μαζί του Σαμπιγκίδη, αλλά από εκεί και πέρα στη Ρεβάνς το χαμένο πέρασμα του Ίβιτς ουσιαστικά έκρινε σε μεγάλο βαθμό τη σειρά. Αλλά κακά τα ψέματα, ό,τι και να λέμε, από τις 5 ομάδες που ήταν πιθανή αντίπαλοι, η λιγότερο καλή, γιατί πάλι παραμένει φαβορεί ο Άγιαξ, εντάξει, να μην πετάμε στα σύννεφα. Ναι, εννοείται. Ωραία, η λιγότερο καλή από τις 5 ήταν ο Άγιαξ σε αυτό το momentum. Και η Φενέρ έπεσε με τη Μονακό. Μια ομάδα που έχει ανανεώσει εντελώς το ρόστερ της, που έχασε το πρωτάθλημα τελευταία αγωνιστική από διάφορο αντίπαλο, που γενικά πλην του Μίλικ δεν έχει, και αυτός δεν ξέρουμε σε τι βαθμό ετοιμότητα θα είναι. Ωραία. Νομίζω δεν έχει μπει ακόμα στην ομάδα ο Μίλικ. Πρέπει να μπει λίγο πιο μετά. Εννοείται. Νομίζω ότι δεν θα παίξει κιόλας. Ναι. Εντάξει, καλά είμαστε. Γλιτώσαμε την Κωνσταντινούπολη, γιατί νομίζω ότι, όχι ποδοσφαιρικά, για άλλους λόγους. Γενικά όχι, δεν άστο. Ήταν καλά. Ναι. Τη Σπάρτα τη φοβάμαι εγώ, δεν είναι ομάδα που... Είναι ομάδα που την υποτιμάς και καλά τρέχει, αλλά είναι πολύ καλή σχολή και πολύ σοβαρή ομάδα και δεν την ήθελα. Ωραία. Δεν με χαλούσε η Άντερλεχτ, αυτή προτιμούσα για να πετύχουμε τον Άγιαξ στην επόμενη φάση αν περάσουμε. Γιατί παραμένουν σε ισχυρούς ο Άγιαξ αν περνούσε. Αλλά κακά τα ψέματα, παιδιά, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κακή κλήρωση. Έτσι. Από εκεί και πέρα βέβαια, επειδή είμαστε των άκρων σαν λαός, δεν μπορεί να θεωρείται ο ΠΑΟΚ φαβορή σε κανένα παιχνίδι με τον Άγιαξ, σε κανένα άθλημα. Εντάξει. Ναι, δηλαδή. Αν είναι δυνατόν. Ρε τον Άζαξ, όχι, πάλι όχι. Εκεί πέσαμε. Καλά είναι τα πράγματα, καλά είναι τα πράγματα. Λίγο σοβαρότητα τώρα στην ομάδα. Να δουλέψει όσο μπορεί στις μέρες που έχει. Να μπει σε μια διαδικασία ανάγνωσης του αντιπάλου. Να δούμε και που παίζει ο Άγιαξ, γιατί είναι κάπου εδώ κοντά μας είναι και παίζει φιλικό. Mm-hmm. Προφανώς η ΠΑΟΚ θα πάει να παρακολουθήσει τον Άγιαξ που παίζει αύριο. Κάποιος θα πάει. Θα πάει κανείς. Συ. Από το team θα πάει κάποιος. Ωραία, να δούμε τα φιλικά του, μήπως και κάποιο άλλο παιχνίδι. Όχι, όχι, έχει ένα αύριο στα 70-80 χιλιόμετρα. Αύριο παίζει με τη Γάνδη ο Άγιαξ. Διπλό φιλικό έχει ο Άγιαξ, 45 λεπτό. Έχει δίκιο. Έχει ένα φιλικό 3 και ένα 6. Ένα με τη Γάνδη αύριο βλέπω εδώ, ένα με τη Γάνδη έχει εδώ και ένα με την Κρίλια, τη Ρώσικη. Ωραία, ενημέρωσε εκεί ότι... Ναι, έχει δύο φιλικά. Ωραία, στείλε και εσύ τον Τζόρμπα να κάνει μετάδοση και να κάνουμε διπλή μετάδοση 4 η ώρα. Έτσι. Α, την ίδια ώρα δηλαδή παίζουμε. Τρεις δικοί σας, δεν είναι. Ναι, αλλά τον 6 μπορεί και να, όχι να το προλάβουμε, ένα κομμάτι να το προλάβουμε. Όχι, είναι εγώ λέω να στείλουμε ένα στάνταρ εκεί από τους δυο σας και να κάνουμε τέτοια δουλειά. Θα το δούμε. Θα το δούμε πώς θα πάει. θα το οργανώσουμε τέλος πάντων. Ναι. Τώρα πρέπει να φιλάρουμε λίγο Άγιαξ. Τρία φιλικά ο Άγιαξ ως τώρα. Δύο μάλλον, συγγνώμη. Το ένα είναι με έχασε μία από ομάδα γάμα εθνικής. Ακριβώς, μία Liefering 3-4 έχει χάσει. Και έπαιξε την περασμένη Τρίτη με μία Amsterdam CFC που ήρθε 2-2 αυτό το παιχνίδι. Ναι, που είναι μία μικρή ομάδα του Amsterdam. Ναι. Τοπικό, εκεί, derby. Βλέπω ότι έχει τα δύο φιλικά αυτά που λέμε αύριο. Προφανώς 45 λεπτά δεν είναι τώρα, 2-90 λεπτά. Με τη Γάνδη 4,5 Ελλάδος το βλέπω εδώ και στις 7 με την Κρίλια. Και έχει επίσης φιλικό στη Τρίτη στις 19 με την Heracles. Εκεί επί Ολλανδικού εδάφους μάλλον, ναι, έτσι. Ναι. Μάλλον θα προετοιμάζεται. Ναι, δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ μείνει καμιά εβδομάδα εδώ. Μην κατεβαίνουμε τώρα τζάμπα. Υπάρχει περίπτωση να μείνετε καμιά εβδομάδα παραπάνω εδώ. Κύριε Διευθυντά. Υπάρχει περίπτωση να μείνετε καμιά εβδομάδα εδώ παραπάνω. Μην κατεβαίνουμε τώρα. Ναι. Δεν κάτσουμε μια εβδομάδα εδώ πάνω στο άσεδο. Μια εβδομάδα εδώ. Μια εβδομάδα Άμστερνταμ, λοιπόν, αποκλειστικά στην εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Τι ζητάμε. Γιώργο, είπε ο κύριος ότι μένουμε μια εβδομάδα παραπάνω εδώ. Στο Άμστερνταμ, όχι εδώ. Εντάξει, φτάνει με τη φύση. Ας πάμε και λίγο. Γιατί δεν μου παίρνουν άλλα λεφτά. Ναι.
Ο Γιώργος πάλι για τα λεφτά λέει. Εντάξει. Μάνα, στείλε λεφτά, θα σηκώσει πανό αύριο την ώρα του μάτς. Πλακάτι θα σηκώσει. Εντάξει, δεν είναι. Πραγματικά το αγαπημένο Άμστερνταμ. Βέβαια. Η μοίρα σου εκεί. Θα δεις και λίγο την οικογένεια, λίγο παραπάνω. Σε λίγο θα ξέρουμε και τη μέρα. Ναι, ναι. Αν θα είναι. Μια εβδομάδα εδώ παραπάνω κάνω πλάκα, εντάξει, για να μην παρεξηγηθεί ο χαβαλές μου. Θα γυρίσουμε και θα ξανάρθουμε. Αυτά τα κλασικά πράγματα, Άκη και Νίκο. Χωρίς κανένα λόγο. Ο ΠΑΟΚ του Ιβάν δεν έχει κανένα λόγο. Μπορεί να μετακομίσει μια εβδομάδα στο Άμστερνταμ να κάνει εκεί, να πάρει το κλίμα, να μιλήσει με τον κόσμο. Βέβαια. Πολλά ΠΑΟΚΣΑΚΙΑ. Σημαντικά πράγματα αυτά. Στην Ολλανδία. Ναι, όχι και τους Ολλανδούς. Και περιμένω τώρα τους φίλους ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ εκεί από το Άμστερνταμ να μας κάνουν σκάουτινγκ. Διότι ξέρουν καλά την ομάδα και από την περσίνη σεζόν να βρούμε τα δύνατα σημεία. Να στείλουν εδώ μήνυμα στην ομάδα μας, σε Μεσχέρα. Και να κάνουμε χαβά. Εντάξει, μιλάμε τώρα ότι δεν μπορούμε παρά να είμαστε ικανοποιημένοι από αυτό το πράγμα. Ναι. Που έγινε, χωρίς βέβαια να λέμε χαζά ότι ο ΠΑΟΚ έχει περάσει. Ο ναι. ΠΑΟΚ δεν είναι φαβορί, αλλά νομίζω ότι σε σχέση με ό,τι υπήρχε, η κλήρωση αυτή είναι καλή. Είναι η καλύτερη δυνατή ποδοσφαιρικά. Ναι. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Αυτό πιστεύω, όχι αυτή είναι η αίσθησή μου, αυτό... Είναι θέμα γνώσης, δεν είναι θέμα αίσθησης. Mm-hmm. Όλες οι άλλες ομάδες, όλες είχαν τα κουσούρια τους. Δηλαδή, η Φενέρ έχει αυτό το μαστίο, τον προπονητή, τον Βίτορ Περέιρα, που, εντάξει, μιλάμε τώρα, πέρασε από την Ελλάδα, είδαμε τι επίπεδο ανθρώπου μιλάμε. Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να έχει χτίσει σοβαρή ομάδα στη Φενέρ, αλλά όπως και να το κάνουμε, Φενέρ είναι μια ομάδα με budget 120 εκατομμύρια, 130, τα νούμερα εκεί ξεφεύγουν. Ναι. Και υπήρχε η ιδιομορφία του τι θα συνέβαινε εκεί σε μια εποχή πολύ τεταμένη πολιτικά. Όχι, δεν ήταν για Κωνσταντινούπολη, για κανένα λόγο. Ναι, από εκεί και πέρα η Σαχτάρ παραμένει μια πολύ καλή ομάδα, αλλά κακά τα ψέματα δεν έχει το Λουτσέσκου. Δεν έχει το Λουτσέσκου μετά από 12 χρόνια. Που είναι πολύ σημαντική παράμετρος για μια ποδοσφαιρική ομάδα. Είναι δύσκολο να μπορέσει μια ομάδα να πατήσει καλά όταν αλλάζει προπονητή μετά από 12 χρόνια. Έτσι. Η Άντερλεχτ είναι μια ομάδα μέσης κατάστασης, αλλά καλή ομάδα. Mm-hmm. Αλλά και με μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία. Με μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία και σε καλύτερη κατάσταση από την Άγιαξ. Ναι. Επειδή έχουμε εικόνα από την Άντερλεχτ mm-hmm. και δεν έχει αλλοιωθεί πολύ αυτή από πέρσι, mm-hmm. που έπαιξε με τον Ολυμπιακό, παρά τη σφαγή τον πέρασε. Μιλάμε για σφαγή. Κράτησε δηλαδή, ψηλά τον πύχη του βελγικού ποδοσφαίρου τότε η Άντερλεχτ. Ναι. Και τέλος υπήρχε μια Σπάρτα Πράγας που αποδείχθηκε και πέρσι πόσο καλή ομάδα είναι. Εντάξει, και μια ομάδα η οποία προέρχεται από μια έξοχη σχολή και έχει μαζέψει την αθλόκρεμά της. Δεν είναι και έχει και χημεία σαν ομάδα. Πήγε πάρα πολύ καλά πέρσι και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Mm-hmm. Άρα λοιπόν νομίζω ότι το momentum για τον ΠΑΟΚ να βρει μπροστά του τον Άγιαξ είναι εξαιρετικό. Τώρα από εκεί και πέρα δεν είναι και ό,τι πιο σοφό να πούμε τον ΠΑΟΚ φαβορί. Όχι, για κανένα λόγο. Great draw, Έλλημπος. Great draw. It's okay. Προτιμούσε Σαχτάρ ή Φενέρ για το Ξάκι. Α, η Φενέρ. Εντάξει. Τι λέρε το. Προτιμούσε Φενέρ. Ναι. Έλα. Εντάξει να σου πω κάτι. Δεν είναι μακάρι να πετύχουμε επίπεδο ομάδας σαν και αυτές που είχαμε τώρα πιθανούς αντιπάλους στο play-off. Αυτό ναι. Θα ήταν το ιδανικό. Για μένα πραγματικά χάρη το ιδανικό θα ήταν να πετύχουμε την Anderlecht τώρα, γιατί έχω δει Βέλγους που έχουν παίξει με ελληνικές ομάδες τα τελευταία χρόνια σε αυτήν τη φάση και είναι φανερά ανέτοιμοι. Ναι. Δεν είναι ομάδες οι οποίες έχουν φορτσάρει. Είδαμε και τι έγινε στο Park Breeze. Ναι, ΠΑΟΚ ναι. Δηλαδή με μεικτές ενδεκάδες και όχι βασικές το πήρε το παιχνίδι σχετικά εύκολα. Εντάξει, παραφιλικό βέβαια, καμία σχέση, αλλά είδες πως τους έχεις και σε επίπεδο χαρακτηριστικών και σε επίπεδο ταχύτητας και σε επίπεδο τέλος πάντων. Προτιμούσα λοιπόν την Άντερλεχτ τώρα και μια κλήρωση τύπου Άγιαξ την επόμενη από την Ουσο Άγιαξ. Αυτό για μένα είναι το ιδανικό. Εντάξει. Εγώ δεν ήθελα ολλανδική ομάδα, γενικά μου έχουν κολλήσει ότι. Πάντα γίνεται μεσύ το μάτι. Ναι, αυτό το μάτι. Λέει εκεί την ώρα Άγιαξ,
Όχι και λες, όχι Άγιαξ. Και λέει αυτός, όχι Άγιαξ, όχι Άγιαξ, όχι Άγιαξ. Και εκεί την ώρα λέει ο παλίκαρος εκεί, ΠΑΟΚ. Μα ήταν δεδομένο. Γιατί όχι Άγιαξ. Γιατί ρε Σιώ, όποτε έχει πέσει ο ΠΑΟΚ πάνω σε Ολλανδική, δεν την περνάει ποτέ. Και... Καλά, πολλά θετικά του όμως. Τέλος πάντων, εντάξει. Δηλαδή πάμε χάρη την Αιτχόβεν στο 3-2 της Τούμπας. Θέλω να δείξει 6-1 το παιχνίδι. 3-2 έλεξε, όμως μετά αποκλείστηκε. Ναι, και μετά αποκλειστήκαμε. Ναι. Με σφαγή. Εντάξει, με την Αλκμαρ, τις έχουμε πάρει αποτελέσματα στους ομίλους. Την φορά που την πετύχαμε στα διπλά παιχνίδια, εντάξει, ήταν η κατάσταση δραματική για τον ΠΑΟΚ, αλλαγή, αποκλεισμός από την Μακάμπη. Αλλαγή προπονητή, πρώτο παιχνίδι Φρίγκερ στην Ολλανδία, γελούσε και τα τσιμέντα από τον Αναστασιάδη στο Φρίγκερ, ήταν σαν να έχω, τι να σου πω τώρα, δηλαδή η αλλαγή πολιτισμού ήταν αλλού για αλλού. Μιλάμε, ο άνθρωπος έμενε στο σπίτι της χωρισμένης γυναίκας του, για να καταλάβουμε τώρα και τη διαφορά. Βάλτε τον ένα και βάλτε τον άλλο. Τέλος πάντων, γενικά δεν είναι ότι αποκλείεσαι εντυπωσιακά. Στη λεπτομέρεια, μια ζωή. Θα αλλάξει αυτό κάποτε. Και με τον Άγιαξ, την άλλη φορά στη λεπτομέρεια. Που ήταν η καλύτερη ομάδα από το Άγιαξ. Με χαμένο πέναλτι, ναι. Έτσι. Και... Τότε όμως ο Άγιαξ ποιος είχε, γιατί μίσου. Αυτό λέω, με καλύτερη ομάδα τότε από αυτή που έχει τώρα. Στεκέλεμπουργκ, Βαντεβίλ, Εμμανουέλσον, Σουάρες, Ανίτα. Παίκτες που παίζουν τώρα σε υψηλότερο επίπεδο. Ναι. Ναι. Πάντως, στοιχεία για τον Άγιαξ. Όπως και για όλες τις ομάδες που ήταν πιθανές αντίπαλοι μας στη φάση αυτή, έχουμε από το πρωί σήμερα στο ΠΑΟΚ 24. Έτσι, να μπείτε μέσα να διαβάσετε. Ναι, ας το αλλάξουμε ώρα, να το πάμε πιο πάνω. Ναι, να το πάμε λίγο πάνω, τωρινή ώρα. Αυτό τώρα κοιτάω. Και να δούμε και τι αποφύγαμε, τι θα βρεθεί μπροστά μας πιθανώς στην επόμενη φάση. Να έχουμε έτσι μια εικόνα των πιθανών αντιπάλων μέχρι και τους ομίλους του Champions League. Ναι. Σταύρο, είμαστε... τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, παιδιά. Ο ΠΑΟΚ ο σοβαρός. Έχει πολλές ελπίδες απέναντι στον Άγιαξ. Ναι. Φαβορή δεν είναι, γιατί μιλάμε για έναν κολοσσό σύλλογο, δεν μιλάμε για έναν τυχαίο σύλλογο. Εντάξει, μιλάμε για ένα σύλλογο ο οποίος έχει γράψει σημαντική ιστορία και έχει βγάλει πάρα πολλούς σημαντικότατους παίκτες για την ιστορία του ποδοσφαίρου. Όλο το Ολλανδικό ποδόσφαιρο είναι... Παίκτες, σαν τον Κρόιφ, σαν τον Φαμπάστεν, μιλάμε σαν τον Έσκεν, σαν... Δηλαδή, παίκτες οι οποίοι δεν... άφησαν απλά το στίγμα τους, αλλά διαμόρφωσαν την ιστορία του ποδοσφαίρου. Εντάξει. Άρα δεν να μην είμαστε χαβαλέδες όταν μιλάμε για τον Άγιαξ. Είναι ένα τεράστιο κλαμπ. Το momentum βέβαια που τον πετυχαίνουμε, δεν μπορείς να πεις ότι είναι κακό. Ναι. Ναι. Έτσι είναι. Ωραία. Σταύρε. Μην κλείνετε λίγο γιατί νομίζω... Γι' αυτό θα σε ρωτούσα. Αυτό θα σε ρωτούσα. Αυτό θα σε ρωτούσα. Μισό λεπτάκι λοιπόν. Λοιπόν, είπαμε. Άγιαξ ΠΑΟΚ είναι το παιχνίδι, είναι το ζευγάρι. Πρώτο παιχνίδι στην Ολλανδία 26-27, δεύτερο στη Θεσσαλονίκη 2-3. Σε λίγη ώρα θα μάθουμε και τις ακριβείς ημερομηνίες, αν θα είναι τρίτη, αν θα είναι τετάρτη, στο πρώτο και στο δεύτερο παιχνίδι. Βάζουμε ραδιόφωνο. Ωραία. Και έχουμε τώρα τον Σταύρο Κόλκα στην Ολλανδία, γιατί θα κάνει δηλώσεις ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Βλάνταν Ιβιτς. Ναι, λίγο ησυχία όμως. Φωνάζω ανοιχτή ακρόαση μέχρι να τοποθετήσει η προπονητής του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Ναι, ναι. Κλείσε λίγο την πόρτα μόνο να σταλώ έτσι. Ας περιμένω ερώτηση. Ναι, ναι. Ναι, πρώτη σκέψη, το άτομο του ποιος, ποια ήταν. Λίγο λίγα από το παρελθόν, λίγο να δείτε και την αντίδραση των παικτών, το πώς εισπράττουν αυτό το όνομα του βάρου. Να είμαι ειλικρινής, περίμενα αυτή την ομάδα. Όταν μιλήσαμε μεταξύ μας εδώ με τους άνθρωπους από τη διοίκηση, είχα κάποια αίσθηση ότι θα συνδεθούμε με την ΑΕΚ. Έχουμε παίξει ξανά το παρελθόν. Ξέρουμε ότι είναι μια τεράστια ομάδα, μια ομάδα με μεγάλη ιστορία όσον αφορά το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και ολλανδικό. 4 φορές προπονητής της Ευρώπης.
όλα αυτά τα που σας έχω πει σίγουρα μας δίνει παραπάνω κίνητρο να μπορούμε να προετοιμαστούμε και να, να κάνουμε πρόκληση. Κοιτάξτε, έχουμε δει, βρισκόμασταν εδώ που βρισκόμασταν και, και η ομάδα του, του Άιαξ έχει κάνει αρκετά φιλικά παιχνίδια στις προηγούμενες μέρες. Οι άνθρωποι όποιοι είναι, όποιοι ασχολούνται με τους αντίπαλους τους έχουν δει. Έχουμε και επόμενες μέρες που ήδη θα κάνουμε άλλα παιχνίδια που πάλι τα, τα στείλουμε τους άνθρωπους. Μπορεί να πάω και εγώ εδώ τώρα. Αλλά οι πρώτες εντυπώσεις που έχουμε βέβαια δεν είναι κάποιες ολοκληρωμένες, γιατί ξέρετε και ήδη ότι η ομάδα βρίσκεται στις προετοιμασίες. Έχουν ακόμα και αυτοί πόσες μέρες έχουμε... 10-11 μέρες μέχρι το παιχνίδι και σίγουρα όπως και εμείς τελειώνουν την προετοιμασία και προετοιμάζονται για, για το πρώτο παιχνίδι. Όπως γνωρίζετε και εσείς, όλα αυτά τα παιχνίδια που κάνουμε στην προετοιμασία κάνουμε για τους λόγους να δοκιμάσουμε κάποια σχέδια που θέλουμε. Όσο προχωράει και όσο πλησιάζει το παιχνίδι, πιστεύω και οι παίκτες μου θα πρώτο θα τα πάρουν και τη φρεσκάδα όπως χρειάζονται να μπορούν να είναι έτοιμοι. Λογική λέει ότι όσοι έτσι κάνουν και οι άλλοι. Τότε επόμενα παιχνίδια είναι πιο ουσιαστικά και εκεί θα μπορούμε να δούμε κάτι παραπάνω. Ποια είναι η νοοτροπία που πρέπει να έχουν πέσει σας ενώπιση των αγώνων? Ότι είναι δύο τελικοί, ότι είναι όλα για όλα, είναι τα αφήσουμε μάτια της χρονιάς. Κοιτάξτε, είναι τα πρώτα παιχνίδια, σίγουρα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά για, για τους όλους μας, για σύλλογο. Και οι παίκτες πρέπει να έχουν πίστη ότι μπορούν να προβληθούν. Αυτό είναι το πρώτο που το ζητήσω από τους ίδιους. Να έχουν επιταχθεί όπως έχουν. Βέβαια, πάντα υπάρχει ο τύπολος όπως είναι απέναντι. Αλλά εγώ πιστεύω στην ομάδα μου, πιστεύω στους παίκτες μου και... έχουμε ακόμα, όπως σας έχω πει, 10 μέρες, θα δουλέψουμε σκληρά, θα προσπαθήσουμε να λύσουμε και κάποια μικρά προβληματάκια που έχουμε και να είμαστε έτοιμοι 100% για αυτό το παιχνίδι. Τι μήμετρο συζητάει αυτή η ομάδα ως όλους περιοχή των Κοιτάξτε, είμαι ειλικρινής, έχω μία πίκρα από αυτό το παιχνίδι. Αν θυμάμαι τώρα, πριν ήταν 2010, πριν 6 χρόνια, βέβαια ήμασταν κοντά να αποδεχτούμε. Δυστυχώς δεν καταφέραμε. Παίξαμε δύο καλά παιχνίδια, θυμάμαι. Δεν χάσαμε ούτε ένα. Και τότε η ομάδα του ΑΕΚ ήταν πολύ δυνατή, με πολύ καλούς παίκτες, όποιοι τώρα αυτή τη στιγμή αν δείτε πού είναι και πού παίζουν, καταλαβαίνετε τι ποιότητα υπήρχε τότε. Εκείνη τη χρονιά είχαμε πίστη ότι μπορούμε να το κάνουμε, δουλέψαμε σκληρά και ήμασταν πολύ κοντά. Πιστεύω ότι φέτος με αυτή την πίστη που πρέπει να έχουμε, όποιος και να είναι μπροστά μας και όποια ομάδα να είναι, με κάποια πράγματα όπως σας έχω πει που θέλω να αλλάξω, έχω λίγες μέρες αλλά πιστεύω ότι τα καταφέρουμε, μπορούμε να είμαστε αξιόδοξη και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να αποκτούμε. Δύο τελευταίες ερωτήσεις. Κοιτάξτε, εξαρτάται πως όπως βλέπει ο καθένας. Κάποιος μπορεί να προτιμάει πρώτο παιχνίδι, είναι μέσα, δεύτερο έξω. Κάποιοι βλέπουν αντίθετα, αυτό τώρα είναι δύο παιχνίδια. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να παίζουμε και ένα μέσα και ένα έξω, τότε δεν έχω κάποιο πρόβλημα ιδιαίτερο που είναι πρώτο παιχνίδι εκεί. Μπορεί να μας βγει και καλό. Κοιτάξτε, όσο αφορά τον Κάνιας, δεν νομίζω για το πρώτο παιχνίδι ότι είναι έτοιμος. Γιατί κάναμε και εργομετρικό, κάνει μεγάλη προσπάθεια, δουλεύει, είναι μαχητής,
θα προσπαθήσει βέβαια, αλλά δύσκολα βλέπω ότι είναι έτοιμος για αυτό το παιχνίδι. Έχουμε και κάποια παιδιά που ξεκινήσαν λίγο αργότερα από τη Μασία και αυτοί το ίδιο δίνουν ό,τι μπορούν να φτάσουν στο επίπεδο που τους θέλουμε. Έχουμε ακόμα 10 μέρες και όσο πλησιάζει το παιχνίδι, τόσο και εγώ θα έχω πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τους όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα τον ακούσουμε τον Βλαντανίβιτς, που είχε να πει κυρίως για την κλήρωση εννοείται. Ναι. Στο τέλος έκανα ένα σχόλιο για τον Κάνιας. Έχουμε τον Σταύρο. Έλα Σταύρο. Έχουμε κάτι άλλο εκεί τώρα. Τον ακούσαμε καθαρά. Νομίζω στο ίδιο μήκος κύματος με αυτά που λέγαμε πριν. Ναι, γιατί ναι. Κατά ψέματα ο Άγιαξ είναι ένα τεράστιο μέγεθος για τον παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ναι. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι την ήθελα στην κλήρωση. Αυτό κατάλαβα. Ναι, έτσι όπως βλέπω το περίμενα. Έτσι έδειξε. Το σκεφτόμουν, ναι, το περίμενα, ναι. Το ένιωθα. Την ήθελε γιατί ξέρει την ομάδα και ξέρει ότι είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο. Ναι. Και παραλαμβάνω την ποιότητα που είχε ο Άγιαξ τότε, το είπε και ο Ίβιτς, δεν την έχει τώρα. Σε καμία περίπτωση. Δεν είναι ίδια. Σ' αφήνουμε, Σταύρο. Σ' αφήνουμε, συνεχίσαμε είναι. Ξεκινάμε. Κάτσε λίγο, γιατί είμαστε αέρα. Παιδιά, κλείσε, κάπου εδώ θα σας αφήσω. Ωραία. Ξεκινήσαμε. Εντάξει. Μια συνέντευξη. Ωραία. Ο Ευγένης Σάκοφ θα μας μιλήσει. Ωραία, θα δούμε, θα τα διαβάσουμε αύριο. Εντάξει. Ναι. Έγινε, Σταύρο. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε. Άγιαξ ΠΑΟΚ. 26-27 θα βγουν σε λίγο οι ακριβείς ημερομηνίες και 2-3. Το επαναληπτικό στην Τούμπα, το πρώτο παιχνίδι στην Ολλανδία. Πάμε σε ώρα και διαφημιστικά μηνύματα γιατί μείναμε πίσω. Να πούμε ότι η ώρα είναι 2:20. Άντε εδώ είμαστε, πάμε για τελική ευθεία. Συντονισμένοι στον Λίμπερο είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 μέχρι τις 2 με Νίκο Μοσκοβίτη και με Άκη Σακισλόγλου στα μικρόφωνα. Δεν θα κάνουμε άλλη σύνδεση με την Ολλανδία. Όχι, εντάξει, όταν να πάρουμε από... Τα παιδιά μας εκεί είναι, όταν να καταγράψουν θα το δείτε και γραμμένο στο pao24.com. Ειδικές εντυπώσεις ποικίλουν, αλλά αυτό το οποίο βλέπω ότι ξεχωρίζει και στα μηνύματά σας αλλά και σε αναρτήσεις σας στο Facebook είναι το «κάτι τους χρωστάμε». Αυτό σαν φράση αυτό, φορέθηκε το... πολύ. Το ναι, και λόγω της συγκυρίας, το ότι ο Βλαντανίβιτς ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές εκείνων των δύο παιχνιδιών και από το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ επιστρέφει και ξαναγγίζει το όνειρο του Champions League ουσιαστικά τώρα, γιατί οι αγώνες με την Metalist ήταν και λίγο δώρο που μας οδήγησαν στη φάση των play-off. Εκεί ας πούμε είχαμε καθαρά ιτηθεί και αποκλειστεί στους αγωνιστικούς χώρους. Το δώρο το πήρε πίσω η τύχη με τη Σάλκη μετά. Ναι, μετά αφού είχε την τύχη να τιμωρηθεί η ομάδα 3-4 χρόνια μετά το σκάνδαλο που είχε κάνει και να είσαι εσύ ωφελημένος. Μετά έχασε ο στόχ το τέτα-τέτ και καθαρά από θέμα τύχης δεν μπήκε στους ομίλους του Champions League. Όχι ότι τώρα πλησιάσαμε τους ομίλους, δηλαδή δεν κάναμε ούτε ένα βήμα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Ή με τη μία ώρα πριν την κλήρωση. Δεν κερδίσαμε κάτι έχοντας κληρωθεί με μία αντίπαλο. Μέσα στο γήπεδο κερδίζεις ή χάνεις το οτιδήποτε. Αλλά τουλάχιστον έχουμε μια εικόνα. Γίνεται πλέον ξεκάθαρο αυτό που λέγαμε το καλεντάρι. Δηλαδή πλέον κινείσαι με βάση ένα συγκεκριμένο αντίπαλο. Πόσο μάλλον που σε λίγη ώρα από τώρα και μείνετε συντονισμένοι, γιατί πιθανόν και μέσα στην εκπομπή να σας πούμε, αν όχι μέσα στην επόμενη ώρα, δύο ώρες. Και το αν το παιχνίδι θα γίνει Τρίτη ή Τετάρτη το πρώτο. Έτσι, και αν θα γίνει Τρίτη ή Τετάρτη το δεύτερο, για να ξέρετε και εσείς να κανονίσετε επιτέλους τις διακοπές σας, να κανονίσετε να κλείσετε εισιτήρια. Νομίζω ότι αυτοί που πήγαν στο Άμστερνταμ την προηγούμενη φορά σίγουρα θέλουν να ξαναπάνε. Ναι, εννοείται, ρε φίλε. Και ήταν και πάρα πολύ ωραία εμπειρία αυτό το 1-1 έτσι όπως έγινε. Βέβαια δεν συνοδεύτηκε στον επόμενο αγώνα με πρόκριση, αλλά νομίζω πέρασαν πολύ ωραία. Δηλαδή, νόμιζα ότι δεν θα αναφερθεί. Πού να το ξεχάσει. Αλλά λοιπόν, αναφέρθηκε και ο ίδιος. Μέσα στα πολλά που μου είχε πει ο κουμπάρος μου ο Νίκος, που πήγε σε αυτό το παιχνίδι, ναι, ο Μητρούλης, μου λέει, του λέω, ρε φίλε, ωραίο κασκόλ. Του λέω, αναμνηστικό. Ναι. Είχε ένα κασκόλ ο Νίκος, ναι, ο οποίος τώρα πιθανόν μας ακούει γιατί είναι ταξιτζής, ναι,
που ήταν μισό Άγιαξ, μισό ΠΑΟΚ. Αλλά ήταν ωραίο. Λέει, το πιστεύεις ότι ΠΑΟΞΑΚΙΑ το πουλούσανε? Τύποι, σκάνε μύτη, λέει, εκεί που ήμασταν μαζεμένοι, 200-300 άτομα μαζεμένοι σε μια πλατεία, οι τύποι από το Κιλκής, ΠΑΟΞΑΚΙΑ, με τις κούτες, τα κασκόλ. Αυτά τα λέω γιατί ξέρω ότι μας ακούτε και μέσα από τον ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι. Το τμήμα marketing, η μπουτίκ, μαθήματα δίνουν, μαθήματα δίνει η ιδιωτική πρωτοβουλία του ΠΑΟΚ σε αυτά τα θέματα. Έτσι. Και σε marketing και σε πωλήσεις. Έτσι, αλήθεια. Έτσι, μάθαν την κλήρωση, ράψαν τα πανό, τα κασκόλ, δόξα τω Θεώ βιοτεχνίες έχει να φάνε και κότες η Βόρεια Ελλάδα. Τα πήραν τώρα, το πώς τα πήγαν εκεί, μπράβο στα τσακαλάκια, ο Θεός και η ψυχή τους, πάντως... Κάναν μπάζα. Μπορεί απλά να τα πήγαν από την μπουτίκ του Άγιαξ και ενώ στο αγώνα. Τα πωλήσανε. Γιατί όχι. Όχι, λέει, ραμμένα δικά μας ήταν. Ναι. Ναι, μπράβο. Made in Greece, Κιλκής. Μπράβο τα παιδιά. Made μπράβο. In Κιλκής. Ωραία. Αυτά ωραία. Είναι. Λοιπόν, πάω και είπαμε τον Άγιαξ. 26-27 το πρώτο παιχνίδι στο Άμστερνταμ, 2-3 Αυγούστου. Το δεύτερο Ολυμπιακός, ο τρίτο προγραμματικό. Με μία εκ των Χαποέλ Μπερσεβά ή Σερίφ Τυρασπόλ. Με την Χαποέλ Μπερσεβά του Μιγγέλ Βίτορ. Και αναμένεται να ξεκαθαρίσει την ερχόμενη εβδομάδα ο αντίπαλος. Οπότε σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς Champions League. Εντάξει, ακολουθεί το τελευταίο φιλικό επιολλανδικό εδάφους αύριο στις 4 με την Advente. Η ομάδα θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα. Θα παίξει ένα ακόμα φιλικό με τον Απόλλωνα Λεμεσού, το τελικό φιλικό, άστο με πρόβα τζενεράλε εν όψη του. Πόσο του μηνός είναι αυτό? Και αυτό πρέπει να μπει στο καλεντάρι, γιατί είπαμε ρε φίλε, πρέπει. Είμαστε τώρα, πηγαινορχόμαστε Χαλκιδική. Δεν θυμάμαι, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Δεν το έχω μπροστά μου για το πότε είναι το φιλικό. Ναι, μπορεί να το δούμε από κάνα transfer back μέσα ή κάνα. Θα το έχουμε στο όνομα. Δεν θυμάμαι αν είναι 21. Δεν θυμάμαι αν είναι 21. Τέλος πάντων. Ακούσαμε και τον Βλάντα Νίβιτς να μας μεταφέρει από εκεί, από την Ολλανδία, τις σκέψεις του εν όψη του αγώνα με τον Άγιαξ. Α, δηλαδή είναι τώρα η Τρίτη ή Τετάρτη, έτσι, η μεσοβδόμαδα είναι. Ναι, τώρα με το που ναι, γυρνάμε. Ναι. Έτσι, 17 θυμάμαι, είναι Κυριακή, 18 Δευτέρα. Δεν θυμάμαι τώρα πότε είναι το φιλικό. Δεν έχω την ημερομηνία μπροστά μου, για να σου πω σίγουρα. 19-20, κάπου εκεί πρέπει να είναι, μια εβδομάδα πριν. Κάπου εκεί είναι. Δηλαδή 6 μέρες, μια εβδομάδα πριν το πρώτο παιχνίδι του Champions League. Αναφερθήκαμε στα του Άγιαξ, εντάξει. Ο Άγιαξ έχασε πέρσι με σοκαριστικό τρόπο το πρωτάθλημα. Δηλαδή έχασε τελευταία αγωνιστική παιχνίδι, μάλλον δεν κέρδισε τελευταία αγωνιστική παιχνίδι με αδιάφορο αντίπαλο. Και έχασε το πρωτάθλημα κατά αυτόν τον τρόπο. Άλλαξε προπονητή, νέος προπονητής είναι ο Πέτερ Μπόζ, ο οποίος ήταν τα τελευταία. Είχε πάει τον Ιανουάριο στο Ισραήλ και τη Μακάμπι Τελαβίβ με τριετές συμβόλαιο. Η τελευταία του προστίκη είναι ο Βέστερμαν, ένας αμυντικός που ήρθε από την Μπέτις, Γερμανός. Και λίγο πριν που το είδα στο διάλειμμα, ο Μίλικ, ο οποίος ας πούμε ότι είναι το αστέρι του Άγιαξ, ο Πολωνός επιθετικός, είναι να επιστρέψει 21 Ιουλίου από τις υποχρεώσεις του με το Euro και όλα αυτά. Οπότε αν κάτι τέτοιο ισχύσει, πολύ δύσκολα δηλαδή. Εντάξει, τώρα με μια εβδομάδα προπονήσεων να μπει και να παίξει, αλλά... Άστο, ας μην το μιλάμε ξέρεις. Γενικά. Είναι μια ομάδα που δεν είναι στα πάνω της. Είναι σε κατηφόρα. Και να παίξει, ο Μίλικ, είναι σε κατηούσα. Κανονικά, ναι. Δεν θα είναι στο τόπο επίπεδό του, ρε παιδί μου. Τώρα εντάξει, μιλάμε για ένα βασικό θετικό της Εθνικής Πολωνίας μαζί με τον Λεβαντόφσκι, αρκετά γκολ πέρσι και γενικά τα τελευταία χρόνια αρκετά γκολ με τον Άγιαξ. Αλλά εντάξει, δεν είναι ο Άγιαξ που ήταν τότε που αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ το 10. Που ήταν τότε όντως μια πολύ πιο ποιοτική ομάδα από τον ΠΑΟΚ και ότι κατάφερε ο ΠΑΟΚ και τον έφερε στα ίσα και το έχασε λεπτομέρειε ήταν μια υπόθεση από μόνη της. Και μάλιστα έτσι όπως είχε εξελιχθεί και όλο το δεύτερο παιχνίδι στη Τούμπα. Όλοι είχαν απογοητευτεί. Δηλαδή εκεί το είχε πάει ο ΠΑΟΚ με έναν καλύτερο αντίπαλο. Και τότε με τη γυναίκα του Σουάρες, με την ιστορία τη φοβερή. Που παραλίγο να μην έρθει. Που έφυγε, ρε φίλε, δεν το ξεχνάω. Τελειώνει το παιχνίδι. Και μέχρι να μαζέψουμε τα πράγματα να κατεβούμε κάτω, ο Σουάρες έφυγε τρέχοντας από την μεικτή ζώνη για να μπει στο ταξί. Δεν ξέρω, το περίμενε αυτοκίνητο. Για να το πάει στο αεροδρόμιο και να φύγει κατευθείαν γιατί που γεννούσε η γυναίκα του. Τέλος πάντων, τι θα κάνεις. Ατυχίες θα θες να έχεις εξ λόγου. Κάποια στιγμή θα σου γυρίσει και σε ένα η τύχη και θα γίνει
αυτό το νομοτελειακό που έλεγα και πριν. Κάποια στιγμή θα παίξει ο Μίλους. Λοιπόν, αυτά από εμάς σιγά σιγά. Έχει δίκιο ο Γιώργος αυτό που μας γράφει, ναι, στο Facebook. Ναι. Λέει, αν περάσουμε Άγιαξ, το βλέπω να επιβεβαιώνεται ο Κόλκας ανάποδα, δηλαδή με Άντερλεχτ μετά. Οι πέντε πιθανοί, αν περάσουμε, είναι Manchester City, Porto, Villarreal. Αυτή είναι σίγουρη. Ναι, ναι. Σαχτάρ, Άντερλεχτ, αν περάσουν. Ναι. Και οι δύο πρώτοι επιλαχόντες, αν Σαχτάρ και Άντερλεχτ αποκλειστούν, είναι η Gladbach και η Ρώμα. Ναι. Δεν είναι και τόσο τραγική πεντάδα. Όχι. Αν εξαιρέσει τη City. Ναι. Καλά τώρα. Άστο, άστο. Εντάξει. Πήγε μακριά, άστο, ρε παιδί μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Φεύγεις πολύ από εκεί. Άστο. Λοιπόν, ο Άγιαξ είναι μπροστά μας. Απλά πολλοί... λέμε κάποια ονόματα έτσι σαν tags. Και επειδή πολλοί θα σκεφτούν ότι. Έλα μωρέ τώρα, εντάξει, ο Άγιαξ δεν είναι καλά. Τον έχει ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, ας χαλαρώσουμε. Γιατί ο Άγιαξ είναι ο Άγιαξ, έτσι. Και ας περιμένουμε αυτά τα πρώτα παιχνίδια. Ανανεώνουμε το ραντεβού για Δευτέρα. Εμείς και αύριο εδώ. Ο Νίκος έχει. Έτσι, το πρωί. 10-1. Εδώ είμαστε, εδώ 10-1. Ναι, ναι, και ο Σακισλόγλου, ο Νέοπας, πήρε το 4-7. Επειδή έχουμε ματσάκι αύριο. Και φιλικό αύριο. 4 η ώρα. Οπότε θα είμαστε εδώ για την αρχή του αγώνα και με το φινάλε συνεντεύξεις τύπου, δηλώσεις, ιστορίες εκεί. Πάλι με Ολλανδία να πάρουμε ένα άρωμα. Εδώ θα το φάμε το μεσημέρι μας. Έτσι κι αλλιώς air condition θέλουμε. Έτσι. Το ματσάκι θα το βλέπαμε. Να μην σου πω ότι μας έφτιαξε ο Χρήστανθος Τσαρτίδης. Και τη Δευτέρα γύρω εδώ θα είμαστε, αφού η ομάδα και τα παιδιά μας Δευτέρα μεσημέρι. Ωραία, άσε τώρα να μην κάνω κανένα καταγγελία νούμερο 3. Λες να μείνουν Άμστερνταμ. Λες να μείνουν Άμστερνταμ. Μας έχουν εδώ πέρα και κεγόμαστε να πούμε και ζουν την ελευθερία τους στην Ολλανδία. Τέλος πάντων. Άντε, φιλιά πολλά, τα λέμε τη Δευτέρα. Συνεχίζει Χρήστανθος Τσαρτίδης 2 με 3, γιατί μιλάει ο λαός του Άρη. Φιλιά.